Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και από μένα. Άλλη μια Πέμπτη εδώ πέρα. Έχουμε να συνεχίσουμε τη χθεσινή εκπομπή. Τη χθεσινή της προηγούμενης εβδομάδος, μιας και πλησιάζει και η επέτειος της 21ης Απριλίου. Συνεπώς θα ανατρέξουμε και πάλι, θα πούμε τη συνέχεια δηλαδή των γεγονότων των όσων συνέβησαν τότε, να τα διαλευκάνουμε και να βγάλουμε κάποια μικρά απορίσματα, χωρίς να ταυτιζόμαστε και χωρίς να πορωνόμαστε. Δεν πρέπει, είναι μια περίοδος, είναι ένα ιστορικό γεγονός που δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να το απορρίπτει κάποιος λόγω της α ή β ιδεολογίας. Συνεπώς, Νίκο. Λοιπόν, την προηγούμενη φορά είχαμε πει κάποια πράγματα λίγο πριν και λίγο. Πολύ πριν και λίγο πριν από την 25η Απριλίου. Θα κάνουμε μια μικρή επανάληψη με πιο πολλές λεπτομέρειες. Θα δούμε τι είχε γίνει τότε και γιατί τους κατηγορούν και γιατί λαθασμένα τους κατηγορούν και όλα αυτά τα πράγματα. Ένα θέμα πάντως να σου πω που διαφωνώ. Σε δύο σημεία διαφωνώ με τον Παπαδόπουλο. Εγώ θα έκανα άλλα πράγματα αν ήμουν στη θέση του. Το ένα πράγμα είναι ότι θα πήγαινε. Εννοείς ότι θα κάνεις περισσότερα. Ναι. Αν ήμουν εγώ στη θέση του, θα πήγαινε για κάτι προδοσία πολύ κόσμο. Όχι, έτσι. Όχι. Λάθος κίνηση. Διαφωνώ μαζί σου. Ναι, εγώ δεν θα τους πήγαινε κάτι προδοσία. Κατευθείαν. Μόλις μπουν και πάνε, κατευθείαν φεύγει. Δεν προλαβαίνει τίποτα να γίνει. Ναι, τίποτα. Ναι, κατευθείαν, χωρίς δίκη. Ναι, πήγε κάτι προδοσία. Πράγμα που δεν έκανε. Γιατί... Μα δεν προλαβαίνει να τον δικάσει. Ούτε να του προσάψει κατηγορία. Πρώτα τον εκτελεί και μετά τον πα δικαστήριο. Θέλω να πει τώρα. Α, ναι, γι' αυτό. Καλή ιδέα. Ναι, πρώτα τον καθαρίζει και μετά πα σε δικαστήριο. Λοιπόν, πήγε κάτι προδοσία, θα στέλνει ένα πολύ κόσμο. Έτσι. Κοίτα από τους πλούσιους της Ελλάδος μέχρι αυτούς που είχαν έρθει. Νίκο, κοίτα που φτάσαμε. Το 80 καταριόντουσαν ακόμα κάποιοι, όχι όλοι, τον Παπαδόπουλο. Λοιπόν, είναι ένας μήνας, ενάμιση πριν που βεβηλώσανε κάποιοι. Δεν επικροτούμε αυτή την πράξη, ούτε βέβαια γιατί την πόλη καταδικάζουμε. Βεβηλώσαν τον τάφο του Ανδρέα του Παπανδρέου. Καταστρέψανε τη φωτογραφία, σπάσανε το σταυρό, θυμάμαι, για κάτι τα μάρμαρα. Τόσα χρόνια και δεν τον πείραξε κανένας. Τα πράγματα είναι απλά. Πλέον είναι όλα φανερά. Είναι φανερός ο ρόλος που έπαιξε ο Παπανδρέου και η μεταπολίτευση. Στη μεταπολίτευση πρωτοστάτησε ο Ανδρέας Παπανδρέου, αυτός ήταν αρχηγός. Δεν μπορεί να πει το αντίθετο. Άλλο αν ήταν σύμπραξη. Αυτός ήταν προϊστατό. Ήταν ο προϊστάμενος του σχεδίου. Λοιπόν, νούμερο ένα ηθοποιός. Συνεπώς, ναι, εννοείται. Του σχεδίου, γι' αυτό λέω του σχεδίου. Σχεδίου, ξέρω τι λέω. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο πλέον ο κόσμος έχει αγανακτήσει και καταφέρεται, έστω και με αυτή την οχελική αντίδραση, εναντίον των πραγματικών υπαιτίων της τωρινής κατάστασης. Ναι, γεγονός είναι βέβαια ότι το παραμύθι δεν το ξεκίνησε ο Ανδρέας, το ξεκίνησε ο Καραμαλής. Ο Καραμαλής ως η δεξιά, τέλος πάντων η Νέα Δημοκρατία, ήταν πάντα δεκανίκη του σοσιαλισμού. Να το πιάσουμε από το σημείο εκεί πέρα. Περίμενα σου πω. Η Νέα Δημοκρατία ήταν πάντα δεκανίκη του σοσιαλοκομμουνισμού από το 1974 και μετά. Ο Καραμαλής έστρωσε το χαλί στον Ανδρέα. Δηλαδή η νόμη που πέρασε και το σύνταγμα που πέρασε ήταν δηλαδή πιο σοσιαλοκομμουνιστικά δεν γίνονταν. Που είναι δεξιό. Νίκο, από πού είναι οι Καραμαλίδες? Θεωρητικά είναι από τις Σέρες. Τι είναι? Θεωρητικά είναι από τις Σέρες. Όχι. Ναι, Σέρες. Θεωρητικά είπαμε. Κοίτα να δεις, οι Καραμαλίδες υποτίθεται ήταν τουρκόφωνοι Έλληνες. Τι θα πει αυτός που λέει κάτι, καταλαβαίνεις τίποτα, θα πει τουρκόφωνος Έλληνας? Ναι. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Δηλαδή χριστιανός που μου λέει τουρκικά. Να σου πω την αλήθεια, είναι ο μοναδικός που ακόμα δεν έχω βρει αποδείξεις ότι ήταν της περιούσιας φυλής. Ενδέχεται. Όχι, όμως, δεν είναι ανάγκη να είναι της περιουσίας. Η μέχρι τούσα επικρατούσα θεωρία είναι ότι κατάγονται από την Καραμανία. Έχεις δει στο χάρτη που ήταν η αρχαία, η Καραμανία αυτή που λέγανε οι Μεσαιωνικοί? Αρκετά μέσα. Μετά την Άγκυρα. Ναι. Λοιπόν, μιλήμε, δεν πρόκειται περί Ελλήνων. Τι να είναι, κατάλοιπα υποτίθεται των ελληνιστικών βασιλείων? Εγώ το αποκλείω. Ναι, ναι.
Τα αποκλείω. Είναι κάποιο απόγονοι κάποιου από του λαού που κατοικούσαν εκεί. Σίγουρα τα πρόσωπα που επιλέγονται να παίξουν ρόλο στην ιστορία δεν είναι τυχαία. Όταν λένε ότι η μεγάλη αναδόμηση τη Ελλάδο πριν το 60 που έκανε ο Γέρο ο Καραμαλή, ξέρει πώ προήλθε στο πολιτικό προσκήνιο. Ναι, αυτό λέω. Με τον Εφταξία. Ναι. Που τον έσπρωχνε. Ναι. Και το τήρησε και ο Ανιψιό με τη Σαλόμη. Ναι, έτσι λέγεται. Αυτά που ήταν να γίνει τότε τη δεκαετία που υποθέτει υπήρχε μια ανάπτυξη της χώρας δεκαετία του 50, αυτά δεν γινόταν έτσι αλλιώς. Σημασία είχε ποιο πρόσωπο θα επιλεγόταν να πάρει αυτή την έγκλη της εξέλιξης, της ανάπτυξης που θα γινόταν. Εκκαπιταλισμός της χώρας ήταν, για να τα λέμε τα πράγματα. Έγιναν κάποια έργα, τέλος πάντων. Έγιναν κάποια έργα. Έτσι. Μαζεύτηκαν οι άνθρωποι στις πόλεις. Έργα, πέρα από αυτό. Που αυτό ήταν ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα, το οποίο είναι και συγκεκριμένη τεχνική της προπαγάνδας να μαζεύεις τον κόσμο σε ένα κλουβί, σε μια πόλη. Γιατί όταν τους μαζεύεις σε μια πόλη, αρχίζουν και έχουν τις ίδιες συνήθειες, τα ίδια πιστεύω, οπότε πολύ πιο εύκολα περνάς αυτό που θα τους περάσεις. Τους ελέγχεις. Ναι, τους επιβλέπεις και τους ελέγχεις. Σαφώς. Γι' αυτό και βλέπεις ότι θέλουν έναν αχταρμά πολιτισμών και ανθρώπων, γιατί. Ένας αχταρμάς σημαίνει ότι χάνονται τα ήθη και τα έθιμα. Οπότε πολύ πιο εύκολα μπορεί μετά να τους περάσεις αυτά που θέλεις να τους περάσεις. Γι' αυτό σου επιμένω μην βάλεις τους αγαπημένους μας τους χριστιανούς πολύ. Γιατί το είπε πιο ο Μπεσμένοφ. Η θρησκεία είναι ένας παράγοντας που αποκρούει αυτούς. Δεν είναι το ίδιο. Όχι. Είναι. Τέλος πάντων, δεν το ανοίγω το θέμα. Διαφωνώ, το έχω πει εδώ πέρα. Αυτό είναι το δεύτερο θέμα που θα έλεγα τον Παπαδόπουλο. Ότι παρόμενος χριστιανός. Παρόμενος χριστιανός, ναι. Παρόμενος, όχι χριστιανός. Ε? Ήταν απλά χριστιανός. Τι... Ελλάς λέει χριστιανών ήταν. Ναι, αυτό λέω. Ότι αυτό ήταν λάθος. Εσύ τι διότι... περίμενες να πει Ελλάς Ελλήνων Εθνικών. Σαφώς. Όταν μιλάμε για Ελλάδα, μιλάμε ονειροβατής. Για Ελλάδα. Ονειροβατής. Δεν είναι... Δεν... Τόσο, για να κλείσω το πρώτο, ότι πρέπει να πάει πολύ κόσμος για σχέτη προδοσία. Από τους πολύ πλούσιους μέχρι τους απεσταλμένους από τη Σοβιετική Ένωση. Έτσι. Δηλαδή πρέπει να πεις, έλα εδώ κύριε Χίψη, μεγάλο καρχάρια, πώς πλούτησες, τι έκανες, εκμεταλλεύτηκες, τι έκανες αυτό, έκανες εκείνο. Έλα, εκτέλεση. Επόμενος. Μέχρι κάτω. Τι ήρθες εσύ, ήρθες από τη Σοβιετική Ένωση απεσταλμένος να μου πουλήσεις, καλά. Ο Παπαδόπουλος δεν τα έκανε αυτά. Όχι μόνο δεν τα έκανε. Όχι μόνο πέρασε την Ελλάδα με μια πολύ ήπια φάση σε ένα καινούριο ξεκίνημα, τον είπανε και κακό, τον κλείσε και με σόβια μέσα, έριξε δύο σφαλιάρες όλες και όλες και αυτό τον έκανε εγκληματία. Τέλος πάντων. Και το δεύτερο είναι αυτό, με τον χριστιανισμό. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα με τον χριστιανισμό όπως νομίζουμε. Εντάξει, οι κακοί οι μουσουλμάνοι και οι καλοί χριστιανοί. Σε πληροφορώ ότι οι χριστιανοί είναι. Τα απλοποιείς, αλλά τ' άλλο λες τώρα. Εμείς μιλάμε για μπάζ, δεν υπάρχουν μουσουλμάνοι. Εδώ μιλάμε για εδώ μέσα, την κατάσταση όπως είναι. Όχι, τώρα. Συγκεκριμένα. Αυτό που λες εσύ είναι, δεν είναι ώρα τώρα. Νίκο, όχι, είναι Νίκο, ώρα τώρα. Ολοκλήρωσε το τέτοιο για τον Παπαδόπουλο και θα τον μιλήσουμε τον χριστιανό. Γιατί έχει σημασία αυτό το πράγμα. Πρέπει να καταλάβουμε κάποτε ότι αυτή η εκκλησία δεν είναι κάτι παραμικρό. Να πούμε εντάξει, δεν είναι ώρα τώρα. Είναι ώρα τώρα γιατί χωρίς αυτή, σε πληροφορώ, είναι πολύ χειρότερα από τους πολιτικάντιδες. Έτσι. Όταν σου έχουν... Τι σχέση έχει με τον χριστιανισμό αυτό, με το ότι είναι ο άλλος χριστιανός. Δηλαδή, εσύ όταν τι προσκαλείς τους χριστιανούς να κάνουν. Όταν ο χριστιανός υποστηρίζει μια εκκλησία, η οποία εκκλησία, πέρα από τα θεολογικά τα σφάλματα, μια εκκλησία έχει Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα της Ελλάδας μεγάλα ποσοστά. Όποιος ξέρει από οικονομικά καταλαβαίνει τι σημαίνει αυτό. Έτσι. Θα κάνω μια άλλη εκπομπή επί του θέματος να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, σου πουλάει μια καλοσύνη, μια αγάπη, όχι τους δύο σχητώνας. Μιλάμε τώρα, ο Λαμπράξης, ξέρεις τι είπε. Τώρα λες τα δικά σου. Ποιος ασχολείται με την Εκκλησία. Ποιος χριστιανός ασχολείται με την Εκκλησία. Είναι εύκολο. Ο χριστιανός υποστηρίζει την Εκκλησία. Η Εκκλησία. Λάθος. Όχι, λάθος, τι λάθος τώρα. Λάθος, ο χριστιανός πώς την Εκκλησία. Λάθος, θες να κάνουμε ένα γκάλωπ. Θα δεις στους 10 χριστιανούς, οι 8 δεν τη θέλουν την Εκκλησία. Γιατί ξέρουν τι σκατά είναι. Δεν την ξέρουν. Την ξέρουν πολύ καλά. Δεν ξέρουν στην ολότητά της τη ρόλο παίζει, ναι. Τίποτα δεν ξέρουν. Όταν... Τίποτα δεν ξέρουν. Όχι, περίμενε. Όταν βλέπουν ροζ, σκάνδαλα.
όταν βλέπουν οικονομικά σκάνδαλα, όταν βλέπουν ότι ποτέ δεν τους υποστήριξε κανένας από την εκκλησία και ότι τους έχει φτερό στον άνεμο. Εκεί πέρα, όταν τους πουλάει η εκκλησία, τους πουλάνε και αυτοί. Επειδή μιλάμε πολύ κόσμο, έτσι, με πάρα πολύ κόσμο, έχω την εικόνα. Το ίδιο κάνω κι εγώ. Ναι, εγώ είμαι πάρα πολύ κόσμο όμως. Έχω την εικόνα πώς είναι. Αυτοί που λες είναι μια μερίδα, αν είναι 10%. Λάθος. Αυτή είναι η πλειοψηφία των χριστιανών. Όχι, ανάποδα. Όχι, εσύ κάνεις λάθος. Όχι, ανάποδα. Η πλειοψηφία των χριστιανών. Εγώ μιλάμε πολύ κόσμο. Σου ξαναλέω. Θέλω να αναβλώσουμε γκάλο που να δεις θα χάσεις. Μιλάς με πολύ κόσμο, γιατί εγώ τι κάνω. Δεν σε συμφέρει. Όταν λες για το Ιντερνετ. Δεν σε συμφέρει. Όταν μιλάμε για το Ιντερνετ, μιλάμε για πολύ κόσμο. Έχω μιλήσει με άπειρους κόσμους. Και σου λένε ότι όλοι υποστηρίζουν την Εκκλησία. Τότε πέσε στους πολύ θρησκόληπτους. Οι περισσότεροι πιστεύουν κάτι που δεν ξέρουν τι είναι αυτό το κάτι. Έτσι, κάτσε αλλού. Πιστεύουνε πού, στον χριστιανισμό, όχι στην Εκκλησία. Μα δεν έχουν ξεχωρίσει την από τα δύο. Όσο ένα το βλέπουν. Τα ξεχωρίζουν. Οι πιο πολλοί το έχουν αόριστα. Οι ιδιάλοι δε το έχουν συγκεκριμένα, αλλά την Εκκλησία κανείς δεν την πειράζει. Τι εννοεί να την πειράξει. Τι εννοεί να την πειράξει. Την υποστηρίζει, ρε παιδί μου, την υποστηρίζει. Την καταδικάσει. Όχι, εγώ ξέρω πάρα πολλούς χριστιανούς που την καταδικάζουν. Ναι, εγώ ξέρω πολύ λίγους χριστιανούς που την καταδικάζουν. Εγώ ξέρω πάρα πολλούς. Και μου λένε κιόλας μάλιστα ότι χριστιανισμός δεν είναι εκκλησία. Χριστιανισμός εμένα προσωπικά δεν με ενδιαφέρει τι είναι. Ξέρω τι είναι, αλλά δεν θέλω να ασχοληθώ με αυτό το πράγμα. Με ενδιαφέρει μονάχα στο βαθμό που μπορεί να χρησιμεύσει το έθνος σε αυτή την ιστορική του φάση. Το ζήτημα είναι ότι ξέρω, βλέπω ότι ο κόσμος δεν ταυτίζει την Εκκλησία με το χριστιανισμό. Όχι, πηγαίνει κάνεις, η πλειοψηφία του κόσμου. Κάθε πότε πηγαίνει λίγοι, εκεί πέρα. Λίγοι είναι αυτοί που δεν ταυτίζουν. Πιο πολλοί ταυτίζουν. Λάθος. Όχι, λάθος εσύ κάνεις. Βλέπεις πολύ κόσμο στις εκκλησίες εσύ. Σαφώς. Δεν σου λέω Χριστούγεννα Πάσχα. Και δεν είναι πολύ. Καλά, Χριστούγεννα Πάσχα πηγαίνουν και κουμωσές πηγαίνουν. Ακριβώς. Δεν μιλάμε για τότε. Εσύ βλέπεις τις Κυριακές, βλέπεις πολύ κόσμο. Στις λειτουργίες. Ξέρεις πόσους φίλους έχω που δεν πηγαίνουν στην εκκλησία την Κυριακή. Αλλά άμα τους πεις το χριστιανισμό. Α, χριστιανισμό, εκκλησία. Σου λένε εκκλησία. Ναι, βέβαια. Ναι. Δεν ξέρω, οι συγκεκριμένοι το κάνουν. Όχι, είναι πολύ συγκεκριμένοι. Δεν σου φέρω άλλου, σου πουν άλλα. Όπως και να έχει, αυτό το πράγμα. Είναι ένα πράγμα το οποίο είναι, σου λέω, η πολιτική είναι αστεί μπροστά στην Εκκλησία. Έτσι, και στη δύναμή τους και στα λεφτά που εσύ έχουν. Εσύ τι καλείς τους χριστιανούς δηλαδή να κάνουν, τους Έλληνες χριστιανούς αυτούς που είναι Ορθόδοξοι, τι τους καλείς να κάνουν. Να μην είναι Ορθόδοξοι, να γίνουν Έλληνες. Δηλαδή τι. Τι ήταν ο Σωκράτης. Αυτό. Όχι, γίνε πιο σαφής. Τώρα αυτή τη στιγμή είσαι τελείως γενικός. Γίνε σαφής. Τι ζητάς από αυτούς. Πόσο γενικό μπορεί να είναι ότι τι ήταν ο Σωκράτης, να γίνουμε αυτό. Δεν είναι γενικό, είναι συγκεκριμένο. Σωκράτης πίστευε κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Εννοείς, κάτσε πάλι, δεν γίνε σαφής. Εννοείς να μελετήσουν περισσότερο τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Φιλοσοφία. Ναι. Έτσι, φιλοσοφία αρχικά. Ναι. Και κατ' επέκταση, με τη σωστή πλευρά, το Ολυμπιακό Πάνθεον. Έτσι. Κάτσε. Αυτό είναι η Ελλάδα. Κάτσε. Θα σου πω που κάνει λάθος εδώ. Ναι. Το Βυζάντιο καταρχήν είναι λάθος, το καταδικάζουμε εν συνόλο. Διότι υπήρχαν περίοδοι που βοήθησε πάρα πολύ τα ελληνικά γράμματα. Στην αρχή γίνανε όλες οι μαλακίες. Μετά τον Ιουστινιανό άρχισε αναγέννηση μέσα στο Βυζάντιο. Και μετά από πού άρχισε η αναγέννηση και την πήραν οι Ιταλοί? Από τον Πλήθωνα. Μέσα στο Βυζάντιο έγινε η αναγέννηση. Λοιπόν, δεν μπορούμε να καταδικάσουμε συνολικά το Βυζάντιο. Γιατί υπήρχαν τα κλασικά γράμματα μέσα στο Βυζάντιο. Εάν σώθηκαν κάποια κείμενα, σώθηκαν επειδή υπήρχε αυτή η τάση. Κατά καιρούς και μερικώς. Από κάποιους ναι, από κάποιους άλλους όχι. Ο μεγάλος ομισελληνισμός υπήρχε 4ο, 5ο, 6ο, 7ο αιώνα. Μετά μειώθηκε κατά πολύ. Είχαν νικήσει, είχαν κάνει τον αντάλλο, τέλος πάντων. Δεν φοβόντουσαν πρώτα απ' όλα γιατί ήταν οι νικητές αυτή τη σύγκρουση. Σε σίγουρο για αυτά. Ναι, φυσικά, γιατί ξέρω κάποια πράγματα, βρίζω την ιστορία. Σου λέω συνολικά, ξέρεις, όχι με μεμονωμένες περιπτώσεις. Επίσης, ξέρεις ότι και το 1921 μας βοήθησαν στην Επανάσταση 21 και όλα αυτά, Δεν μας βοήθησαν. Μόνο κάποιοι ιερείς μεμονωμένοι. Όχι εκκλησία. Ο Γρηγόριος ο Πέμπτος ακριβώς τον το παίζε επιθεία. Ακριβώς τον άποδο συνέβη. Λοιπόν, το τι θέλω να μας παρουσιάσουν σήμερα, ότι βοηθήσαν και ότι. Εγώ δεν μίλησα για την εκκλησία. Και δεύτερον, η εκκλησία δεν ήθελε να απελευθερωθούμε. Γιατί ήταν εμβολεμένοι. Σαφώς. Σαφώς. Αλλά δεν μπορεί να. Όπως και να έχει. Όποιος είναι χριστιανός, κατ' επέκταση βοηθάει και την Εκκλησία. Δεν είναι απαραίτητο. Ναι, λίγο πολύ. Και εγώ να το θέλει. Εσύ αυτό που δεν έχεις καταλάβει, για να το πω ανοιχτά εδώ πέρα, όχι προς εσένα, προς τους άλλους, είναι το εξής.
Εγώ δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα να εξαφανιστεί ο χριστιανισμός, μακάρι, την επόμενη μέρα. Αλλά δεν γίνεται. Είναι κάτι το ανέφικτο. Είναι μια κατηγορία με τους οποίους πρέπει να ζήσουμε. Αυτό που πρέπει να γίνει, το έλεγα και στον άλλον, είναι να τους εξελινήσουμε όσο πρέπει. Εάν αυτοί που έχουν λίγο μυαλό και έχουν κάποιο καλό στοιχείο μέσα τους, θα παραμερίσουν από μόνοι τους το κακό στοιχείο και θα υπερισχύσει σιγά σιγά το καλό. Δεν ξέρω αν θα φύγει τελείως το κακό. Το ζήτημα είναι ότι δεν μπορεί να βάλει ολόκληρο τον ελληνικό λαό σε αυτή τη διαδικασία. Εσύ που δεν το καταλαβαίνει, γιατί εσύ μου λες ότι εγώ δεν καταλαβαίνω, μάλλον εσύ καταλαβαίνει. Για πες μου εσύ, πώς θα το κάνει αυτό το πράγμα όταν η Εκκλησία είναι εκεί πέρα και είναι παντοδύναμη. Εγώ δεν σου είπα ότι δεν θα πειραχτεί η Εκκλησία. Εγώ σου είπα ότι δεν πρέπει να πειραχθεί, όχι να πειραχθεί, δεν πρέπει να διαλυθεί ο χριστιανισμός. Εγώ τα χώρισα. Εσύ δεν τα χωρίζει, τα βάζει στο μυαλό σου αδιαίρετα. Η Εκκλησία, σου είπα τι χρειάζεται να γίνει. Θέλεις να συζητήσουμε για τον ίδιο τον χριστιανισμό, να δεις πόσο λάθος είναι. Περίμενε. Πάμε, μην φεύγουμε από το σήμερα. Ναι, ο Χριστόδουλος πώς σου φαινόταν? Τι μου φαίνονταν? Σε γενικές γραμμές. Ο Χριστόδουλος πώς τον έβλεπες? Τι δηλαδή, ότι έβγαλε ένα λάβαρο. Θα μπορούσε να κάνει καλά πράγματα σήμερα? Θα μπορούσε, δεν έκανε τίποτα. Το λάβαρο δεν λέει τίποτα. Το χέρι τσέπη λέει. Όχι, δεν πρόλαβε. Το φάγανε. Συνέχεια σε κόντρα ήταν. Ο Λαμπράξιες τι είπε, ο Σόρας μάλλον τι είπε, ότι έχουν 55-3. Ξέρεις σημαίνει αυτό? Μα δεν είναι στην κατοχή του Χριστόδουλου τα 5-3. Λοιπόν, όταν λοιπόν μια εκκλησία έχει 5-3, μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Και όπως καταλαβαίνεις, το χρέος τα 550 δισεκατομμύρια που δεν είναι ούτε τόσα δεν είναι στην πραγματικότητα, είναι αστεία ή δεν κάνει κάτι. Δεν μπορεί να τα δώσει ο Χριστόδουλος. Πρέπει να συμφωνήσει όλη η Ιερά Σύνοδος. Δεν θέλουν. Αυτός που ανεβαίνει εκεί πάνω δεν είναι τυχαίο πρόσωπο. Αν δεν έχει παίξει με το παιχνίδι που πρέπει να παίξει με τα δικά τους παιχνίδια, δεν ανεβαίνει. Δεν είναι εντάξει μόνο. Και γιατί τον εφάγανε? Ότι εφάγανε δεν σημαίνει τίποτα. Το ότι εφάγανε μπορεί να μαλώσουν μεταξύ τους. Έτσι. Το μεταξύ τους δεν σημαίνει και καλά υπέρ της Ελλάδος. Μπορεί να διαφέρει κάτι για δικούς τους λόγους. Ξέρεις τι κράτος ήθελε ο Χριστόδουλος? Ο Χριστόδουλος ήθελε να φτιάξει ένα κεσαροπαπικό κράτος. Λοιπόν, σε κανένα δεν αρέσει το κεσαροπαπικό κράτος, ένα θεοκρατικό καθεστώς δηλαδή, αλλά μπροστά σε αυτό που μας περιμένει, αυτό που φτιάχνουν σιγά σιγά, που το έχουν σχεδόν φτιάξει μην πω, είναι χίλιες φορές καλύτερο αυτό το πράγμα. Λοιπόν, υπήρχε λόγος τον εφάγανε, γιατί είχε άλλα σχέδια, ήταν του παλαιού καθεστώτος, ενώ οι άλλοι θέλανε New World Order. Και γι' αυτό τον φάγανε. Λοιπόν, πάμε προκειμένου. Αυτά είναι θεωρητικά. Δεν ξέρουμε για ποιο λόγο τον φάγανε σε πραγματικότητα. Πάνε προκειμένου. Εσύ πιστεύεις, φοβάσαι, ότι άμα δημιουργηθεί κύμα εξελινισμού, προς απόπειρα εξελινισμού των Ελλήνων, ότι θα σταθεί εμπόδιο η Εκκλησία. Σωστά? Όχι θα. Το θα, τι θα. Δεν θα, ήδη. Περίμενε. Μα δεν έχει ξεκινήσει πρόγραμμα, πώς το λένε, κίνημα εξελινισμού των Ελλήνων. Μοσχάρια είναι. Λοιπόν, κάποιοι υποτίθεται μαθαίνουν, βλέπω και αυτούς που εξελινίζονται. Πώς ξεχνάς μάλλον ότι το Υπουργείο Παιδείας είναι Παιδείας και Θρησκευμάτων. Αφού βγήκε, τι έγινε? Όταν αυτό? Από παιδάκια μαθαίνουν κάποια πράγματα. Αυτό το αποχωρίζει, τίποτα. Το κάνει Υπουργείο Παιδείας. Ο καλός Αβραάμ, ξέρω εγώ, και ο κακός υδρολάτρης, ξέρω εγώ, Δίας, ξέρω εγώ, δεν ξέρω ποιος. Όπως καταλαβαίνεις, παίζει εξ αρχής ένα περίμενε. Δεν μου λες, αν τη βγάλουμε την Παλαιά Διαθήκη από το σχολείο. Όχι, το χριστιανισμό να βγάλουμε, όχι την Παλαιά Διαθήκη. Αν τη βγάλουμε την Παλαιά Διαθήκη από το σχολείο. Και το χριστιανισμό, ολόκληρο. Αν τη βγάλουμε την Παλαιά Διαθήκη από το σχολείο. Ναι, ολόκληρο το χριστιανισμό. Ωραία, περίμενε. Δεν θα τους διδάσκουμε Καινή Διαθήκη. Αυτό θα το κάνουν σπίτια τους. Θα τους διδάσκουμε στοιχεία χριστιανισμού, στοιχεία της θρησκείας του χριστιανισμού. Θα τους κάνουμε μυθολογία. Ελληνική μυθολογία. Περίμενε. Εμείς έχουμε ξεκινήσει τώρα από αλλού και έχουμε πάει πολύ αλλού. Εγώ σου είπα να πούμε για τον Παπαδόπουλο, δεν ήθελες. Όχι, το πω τι έγινε τότε. Συγκεκριμένα είχα πει ότι διαφωνώ εκεί πέρα, διότι τίποτα ελληνικό δεν υπάρχει στην Ορθοδοξία. Έτσι, αυτό. Ούτε εγώ πίστη... άλλα σου λέω, εσύ άλλα καταλαβαίνεις. Όχι, άλλα ξεκινήσαμε να πούμε και αλλού πας εσύ. Αλλού όχι, εσύ δεν καταλαβες. Εγώ δεν σου υποστηρίζω ότι ο χριστιανισμός κάτι το ελληνικό. Εγώ σου υποστηρίζω ότι χρειάζεται σε αυτή τη φάση της ιστορίας. Δεν χρειάζεται αυτή τη φάση της ιστορίας. Όχι, χρειάζεται. Δεν χρειάζεται καθόλου. Όχι, χρειάζεται. Δεν χρειάζεται καθόλου. Και είναι εγκληματικά αυτά που συμβαίνουν. Ναι, και εσύ μπορεί να τον βγάλεις.
Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο? Μπορείς να τον βγάλεις από τις καρδιές των Ελλήνων? Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο? Μπορείς να τον βγάλεις από τις καρδιές των Ελλήνων? Τι θα έπρεπε να κάνει ο Παπαδόπουλος? Αν μιλάμε για Ελλάδα, μιλάμε για Ελλάδα. Και πώς θα το κάνει? Και πώς θα το κάνει ο Παπαδόπουλος? Τώρα τι να σου πω, τώρα ρώτησε αυτή πως δεν είναι ο Παπαδόπουλος. Πες μου εσύ πώς θα μπορούσε να το κάνει ένας άλλος. Καταρχήν το ξέρεις ότι το φαντάζεσαι ότι χρειάζεται δεκαετίες. Δεκαετίες. Τουλάχιστον. Είναι σε δύο επίπεδα. Πολεμάς είναι για την Εκκλησία. Τη παίρνει τα προνόμια που έχει, τα φορολόγια, τα προνόμια, το να είναι το πόδι μέσα στην παιδεία, που είναι σημαντικό, έτσι, είναι το σημαντικότερο. Γιατί όταν μεγαλώνει από παιδάκι και σου μαθαίνουν ιστορίες για αγρίους ως πραγματικές και περιμένει θαύματα από θεούς που δεν υπάρχουν, έτσι, και πόσο καλός είναι ο Αβραάμ και πόσο κακός είναι ο ειδωλολάτρης, ξέρω εγώ, που πιστεύει στο Δία, ας πούμε. Όπως καταλαβαίνεις, είναι δύσκολο από την αρχή. Εγώ γι' αυτό σου είπα ότι, αλλά δεν άκουγες, ότι σε πρώτη φάση εντός εισαγωγικών μεγάλων εξελινίζομαι το χριστιανισμό. Αυτό λέω και εγώ. Αλλά εσύ δεν τα άκουσες μάλλον. Εξελινίζομαι το χριστιανισμό. Πράγματα. Και πώς εξελινίζομαι το χριστιανισμό? Πρώτον, πετιέται η Παλαιά Διαθήκη. Δεύτερον, πετιούνται τα μισελληνικά αποσπάσματα που έχει ο Παύλος και διάφοροι άλλοι. Από πού τα πετιούνται, τι νοεί από πετιούνται? Έχει διάφορα. Όχι ανάποδα. Τα βάζει στη φορά για να καταλάβει ο κόσμος ότι πραγματικά συμβαίνει. Πώς νομίζεις ότι θα λειτουργήσει αυτό? Σαφώς. Κοίταξε να δεις, σου κάνω να λέω. Όταν ένα παιδάκι μαθαίνει από μικρό άλλα αντί άλλων, έχει μια λαθασμένη εικόνα. Έχω ακούσει από πολλούς ότι έτσι τα βρήκα και έτσι τα συνεχίζω. Και έχεις την εντύπωση δηλαδή ότι θα πάνε να γίνουν κατευθείαν όλοι εθνικοί? Και δεν μου λες, θα γίνει σαν τους εθνικούς που γνωρίσαμε? Ποιος μίλησε? Για κατευθείαν ποιος μίλησε? Είπε εγώ κατευθείαν. Τι περιμένεις από τους Έλληνες να κάνουν δηλαδή? Τι ερώτηση με αυτή, τώρα ξεκινήσαμε κάτι. Όχι, εσύ πες μου, για να καταλάβω, τι περιμένεις από τους Έλληνες να κάνουν? Θρησκευτικός και ιδεολογικός. Τι περιμένεις και πολιτικός, τι περιμένεις γενικός, σε μην περιμένει τίποτα. Λάθος. Λάθος. Εγώ είπα κάτι συγκεκριμένο. Ξεκινώντας για τον Παπαδόπουλο, λοιπόν, είπα ότι έπρεπε να αλλάξει το Ελλάδα Ελλήνων Χριστιανών. Δεν υπάρχει Ελλάδα Ελλήνων Χριστιανών, υπάρχει Ελλάδα Ελλήνων Ελλήνων. Όχι, όχι, δεν χρειάζεται να το πει τίποτα. Ζήτω η Ελλάδα. Και το κάλυπτε όλο. Δεν το καλύπτει όλο. Τα σφάλματα, όπως μας λέει ο Σωκράτης στην Πολιτεία, όταν ένα παιδάκι του μαθαίνει λάθος ιστορίες, μεγαλώνει με αυτές και μετά τραχαγύρευε. Δύσκολα το του βγάζεις αυτά τα λάθη που έχει μέσα στο. Ναι, γι' αυτό το λόγο είπαμε ότι θα βγάλουμε πρώτον την Παλαιά Διαθήκη. Την Καινή Διαθήκη θα διδάσκουμε ό,τι χρειάζεται μόνο. Θα διδάσκονται απαραίτητος μυθολογία. Θα τα μάθουμε τα παιδιά να σέβονται το Δία. Και όχι να λένε τα κολόπεδα που λένε σήμερα γαμιέται ο Δίας, όλους τους θεούς, να σέβονται κατ' επέκταση τους προγόνους τους, γιατί προγονή τους δεν είναι ο Αβραάμ, και άμα το θέλετε ούτε ο Χριστός, γιατί ήταν Εβραίος, και ας έρθει να μου πει ο καθένας ότι θέλει, ότι ήταν Γαλιλαίος, ή κάτι άλλο, ήταν η αίρια της Αρτέμιδος και άλλα τέτοια κινέζικα για την Παναγία. Λοιπόν, και όταν θα έχει γίνει έτσι, θα μπορέσει και να αποφασίσει και μόνος του. Όλα τι αυτά θέλει να δηλαδή κάνει. Που είπα εγώ στην αρχή, που πήγαμε γύρω-γύρω-γύρω, καταλήξαμε εκεί που είχαμε. Ναι, αλλά εμείς μιλήσαμε για τα παιδιά που θα τα μάθουν. Ναι, για αυτούς που είναι ήδη. Λοιπόν, χριστιανοί. Από εκεί που ξεκίνησα εγώ, είπες όχι, 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 και κατέληξε εκεί που ξεκίνησα εγώ. Όχι, αυτό κύριε εγωιστή. Δεν μου λες αυτοί που είναι ήδη χριστιανοί. Αυτοί που είναι ηλικίας 30, 40, 50, 60. Θέλω να σου πω μια μικρή ιστορία να καταλάβεις το τι συμβαίνει. Τι θα κάνουν αυτοί? Προτάσεις θέλω να ακούσω. Μάλιστα ο Πέτρος εδώ πέρα μου την έχει πει την ιστορία, έτσι, ο οποίος λέει το εξής. Ήταν σε μια καφετέρια γνωστή, με όνομα ξέρω εγώ, brand name, και λέει ένας στον ιδιοκτήτη, δεν κάνεις μια διαφήμιση εδώ πέρα στον Πέτρο? Και λέει το όνομα που λέει μόνο του. Και λέει τώρα το πρόσωπο, το πρωί της Κυριακής ακούσει καμπάνες της Αγίας Φωτεινής? Και λέει άλλος, ναι, είδες, και ο Θεός θέλει διαφήμιση. Τι σημαίνει αυτό? Όποιος έχει ασχοληθεί λίγο με την προπαγάνδα και ξέρει πώς παίζει το παιχνίδι, σημαίνει το εξής, ότι το ψέμα, για να φανεί ως αληθινό, πρέπει ανατακτά χρονικά διαστήματα να στο επιθυμίζει. Έτσι γίνεται, έτσι δημιουργούνται τα αληθινά ψέματα. Αν σταματήσεις να το επιθυμίζεις, θα χαθεί, γιατί είναι ψέμα. Και τι θα μπει στη θέση αυτών των ψεμάτων? Η αλήθεια. Ω, θα δεχθεί το πλήθος την αλήθεια. Σε ποιο κόσμο ζεις? Το πλήθος, σου επαναλαμβάνω, ότι δέχεται αυτό που δέχεται επειδή το επαναλαμβάνω συνέχεια. Άμα το αφαιρέσουν αυτή την επανάληψη, θα ξεχάσει. Γιατί η αλήθεια, όπως ξέρεις, είναι το Α και το αστερικό Α και η λύση. Συνεπώς. Σημαίνει το εξής, ότι κάτι πραγματικό μένει ανεξίδηλο στον χρόνο.
Κάθε τι ψεύτικο σβήνει. Περνά στη λύθη, στη λησμονιά. Εκτός και αν στο υπενθυμίζουν. Μόνο που ζούμε 2.000 χρόνια. Ενώ και αν στο υπενθυμίζουν συνέχεια. Δεν μου λες, δηλαδή δεν θα τους πούμε δεν θα είστε χριστιανοί ή χριστιανισμός είναι κακό. Απλά σιγά σιγά θα αφαιρούνται κάποια στοιχεία, θα μειώνεται η δημοτικότητα. Θα φανερωθούν κάποια πράγματα τα οποία αποκρύπτονται επιμελώς. Ιστορικές εκπομπές. Τις κατάρες και τα αναθέματα της παλαιάς της Καινής και της Διαθήκης και των πατέρων της Εκκλησίας κατά των Ελλήνων και της φιλοσοφίας και του Πυθαγόρα και του Πλάτωνα. Και τι αποτέλεσμα θα έχει αυτό? Ήδη ο κόσμος, σκέψου τώρα ότι τον τελευταίο καιρό υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι αρχίζουν και πετάνε από πάνω σε αυτό το ψέμα. Ναι, θρησκευτικός τι θα γίνει οι Έλληνες? Αυτό σε ρώτησε. Φιλοσοφία. Την ξεχνάς. Γιατί? Την ξεχνάς, πάνε στη φιλοσοφία οι πολλοί. Γιατί? Τώρα τον κύριο που είπες πριν τον Σοκράτη, άμα σ' άκουγε θα γέλαγε. Γιατί ρε? Το ίδιο και ο Πλάτων. Για δεν κάνουν οι πολλοί. Όχι, οι πολλοί θέλουν να σταυροκοπιούνται. Περίμενε, μην μπερδεύεσαι. Κάτσε για να καταλάβεις. Ο αρχαίος μέσος πολίτης έκανε α, ύψωνε τα χέρια του και κοίταγε τον ουρανό. Ναι. Ο σημερινός κάνει α. Α, μπράβο. Θα φτάσουμε στο α. Το ίδιο είναι και οι δυο. Ναι. Μοσχάρια. Ναι. Πρόσεχε. Γιατί δεν έχει μόνο να μάθεις φιλοσοφία, υπάρχει και διαβαθμίσεις το πόσο θα μάθεις φιλοσοφία. Ακόμα και ο πιο τελευταίος θα μάθει φιλοσοφία. Έστω και 10%. Μου λες, η καινούργια εθνική, τι έχεις να πεις για αυτούς σήμερα, για τους νεοεθνικούς? Καλά, εντάξει, μεταξύ σοβαρών υπάρχουν και γελοί. Εντάξει. Μεταξύ σοβαρών. Μεταξύ υπάρχουν κάποιοι σοβαροί, υπάρχουν και κάποιοι γελοί. Το 90% γελοί. Και βάλε. Ξέρεις γιατί? Θα σου πω γιατί τους παρακολουθούσα όλο το καλοκαίρι εκεί πέρα πάνω. Και μίλησα με αρκετούς από αυτούς. Την οτροπία που είχαν ως χριστιανοί. Την περάσανε, σε... την περάσανε ακριβώς εκεί. Και όχι μόνο την οτροπία τη χριστιανική, αλλά και τον όλο τρόπο σύλληψης του Θείου, αντίληψης γενικά των πραγμάτων και. Γι' αυτό είπαμε και πάλι σκοταδιστές ήταν. Ναι, γι' αυτό είπαμε πρώτα φιλοσοφία. Γιατί οι 12 Θεοί του Ολύμπου ήταν μέρος μιας μυθολογίας, έτσι. Η μυθολογία είναι κάτι συγκεκριμένο. Είναι κωδικοποιημένη η ιστορία. Πρώτα πατάμε στη φιλοσοφία και η μυθολογία έρχεται ως συμπλήρωμα. Για όσους την καταλάβουν. Δεν έχει σημασία. Φιλοσοφία είναι η ουσία του θέματος. Αυτή οδηγεί στη γνώση. Γιατί όταν σε ρωτάνε τι θρησκεία είσαι, με ρωτάνε με τι θρησκεία είσαι, λέω παιδιά, μην μπερδεύεστε. Φιλοσοφία είναι. Όλα τα λένε Νίκο, μετά. Νίκο, ξέρεις τι ρόλο έπαιζε την αρχαϊκή τουλάχιστον εποχή το μαντίο των Δελφών? Την αρχαϊκή τουλάχιστον εποχή το μαντίο των Δελφών είχε ως πραγματικό ρόλο να καθοδηγεί την κοινωνία. Μετά παρήχμασε και έγινε τροποντινά κάτι σαν την Εκκλησία. Λοιπόν, αυτό πρέπει να γίνει. Αυτό τώρα το πιο θρησκευτικός οργανισμός θα το κάνει. Ας πούμε, σαφώς και μπορεί να αναπτύξει το κίνημα των νεοεθνικών, να βάλει τα σωστά άτομα και όχι οι πρώην μαρξιστές άθεους που ξαφνικά γίνανε ένθεοι, δεν ξέρω πώς. Δεν πιστεύανε γενικά στο Θεό, ξαφνικά είδαν παντού θεούς, τέλος πάντων. Σε πρώτη φάση βάζεις αυτόν τον οργανισμό, σε δεύτερη φάση βάζεις και έναν καινούριο χριστιανικό οργανισμό που έχει μεταμορφωθεί, που είναι ένας ορφικοχριστιανικός. Και από εκεί και πέρα μεταλλάσσονται και οι δυο. Τι? Τους μπερδεψτελείς μετά. Αυτή την κουβέντα που είπες... Είναι και το κλειδί, το μπέρδεψες. Ναι, αυτό που θα έπρεπε να γίνει. Καταρχήν πρέπει να πάψουν να μαλώνουν και όχι σαν τον Μπεξί που βγαίνει και βρίζει ο ένας τον άλλον. Δεν το συζητάω. Είσαι χριστιανός? Γιατί ρε παιδί μου, κάτσε εδώ πέρα να το συζητήσουμε. Όχι, εσείς κάνατε. Αυτό καραγκιόζηλίκια. Έτσι δεν νομίζω θα λειτουργήσει ποτέ. Ποιο? Η αντιπαράθεση, επειδή έχω βρεθεί σε συζητήσεις, του λες ένα και να κάνουν δύο και σου λένε όχι, δεν κάνει δύο, κάνει 35. Αυτό τον αφήνει. Ναι, έτσι είναι, δεν μπορεί να του πείσει ποτέ. Έτσι, δεν κάθεσαι σε ένα τραπέζι να τους πείσεις ποτέ. Δεν θέλουν να πιστούν. Αλλά τι κάνεις? Τελείωσε, δεν θέλουν να πιστούν. Δεν είναι όλοι έτσι. Θυμάσαι και την προηγούμενη φορά που συζητάγαμε, εσένα δεν άκουγε το επιτίθεσο, εμένα μ' άκουγε. Δεν πίστηκε ποτέ όμως. Ποιος το είπε αυτό? Δεν πίστηκε ποτέ. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είσαι δίπλα, εγώ ήμουν δίπλα. Τι θέλει να καταλάβει, δεν θέλει να καταλάβει. Επίθετο. Ναι, καλά. Συζήτηση επί απλού επίπεδου. Δηλαδή ότι μου λένε ότι άλλο είναι η Καινή και άλλο είναι η Παλαιά Διαθήκη. Λέω, όχι, δεν είναι έτσι. Ο Χριστός είπε συγκεκριμένα πράγματα. Δεν ήρθα να καταργήσω τον νόμο, θα τον συμπληρώσω. Ο νόμος είναι στην Παλαιά Διαθήκη.
Είναι τα πέντε πρώτα βιβλία της Διαθήκης, είναι και ο νόμος του Μωυσή. Εσύ πάει να του τα πεις όλα. Οπότε, την πρώτη μέρα. Περίμενε. Οπότε, στην ουσία, η παλιά ενώνεται με την καινή. Η καινή ενώνεται με την παλιά. Όχι, δεν είναι έτσι. Πώς δεν είναι έτσι. Όχι, στο από αυτό, οι νόμοι είναι στο πεις στην παλιά, τελειώνει η υπόθεση. Νίκο, δεν μπορούν να καταλάβουν τόσο απλό πράγμα. Στην πρώτη δημοτικού σου μάθατε πράγμα, το βάθμιση εξισώσεις. Αυτό δεν είναι τίποτα. Αυτό είναι μαλάκα τόσο απλό. Όχι, για σένα είναι απλό. Για σένα είναι απλό. Όταν ο Χριστός λέει ότι για τον νόμο και ο νόμος είναι στην Παλαιά Θήκη, είναι τόσο απλό. Αγόρι μου, γιατί απλό δεν γίνεται. Γιατί σκέφτεσαι. Αυτό σημαίνει τι. Γιατί σκέφτεσαι λογικά. Εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε ένα συναισθηματικό φαινόμενο. Ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Δεν θέλουν να μάθουν γιατί λογικό δεν. Γιατί έχουν αντιστάσει, έχουν άμυνες. Δεν ξέρει να τι κάμψει. Οπότε δεν ξέρει να τι κάμψει. Θα συζητήσουμε. Θα ξεκινήσουμε αλλιώς. Πώς. Θα το αφήσουν να σβήσει. Άσχετο αυτό. Αυτό παράλληλα θα πηγαίνουν. Θα σβήσει από τη μνήμη του. Εφόσον είναι ψέμα, θα το πάρει η λύθη. Πώς θα σβήσει από τη μνήμη τους, δεν μου λες. Τι θα κάνεις με τον νηπίο βαπτισμό, τι θα έκανες με τον νηπίο βαπτισμό. Απαγορεύεται. Μόνο με τις απαγορεύσεις. Δηλαδή θα κάνεις ό,τι έκανε και ο Θεοδόσιος και οι άλλοι. Εγώ σου μιλάω για εκλεπτισμένες διαδικασίες, αλλά δεν θέλεις να τις δεχθείς. Τι θα κάνεις. Όταν θα τους έχω πείσει ότι η Παλαιά Διαθήκη είναι διαφορετική από την Καινή. Όταν εγώ θα τους έχω πείσει ότι ναι μεν υπήρχαν και Ιουδαίοι μέσα που γράφανε και Ελληνίζοντες, πρέπει να υπερισχύουν Ελληνίζοντες, αυτό είναι λάθος, εκείνο είναι σωστό. Και όταν θα το έχω τσεκουρέψει όλο και θα έχουν μείνει λίγα τέτοια και θα το έχω μεταμορφώσει ουσιαστικά, θα το έχω κάνει κάτι άλλο και θα έχει την ίδια ταμπέλα, όταν θα το έχω μεταμορφώσει θα του βγάλω την ταμπελίτσα και θα του βάλω την ταμπελίτσα που θέλω εγώ. Ναι. Αυτό εσύ είναι... όμως κοιτάς με τις απαγορεύσεις. Εγώ τον κάνω με τη συνταγή που τηρούνε οι άλλοι που πετύχανε πολλά δια της προπαγάνδας. Ναι. Μην ξεχνάς και με το να τους κοροϊδεύεις. Και κάτσανε πολύ σε χρόνο. Τι? Οι άλλοι ήταν πολλοί και κάτσανε πολύ δεν σε χρόνο. Τα μέσα, δεν είχαν τα μέσα που υπάρχουν σήμερα. Δεν είχαν μέσα, αλλά είχαν χρόνο όμως. Μεγάλη η χρονοδιάρκεια και άλλα για να γυρασίμουν όλα αυτά τα. Να φύγουν, σου είπα ότι χρειάζεται χρόνο. Όχι, εδώ μιλάμε για πολύ χρόνο. Σε εκείνη την υπόθεση ήταν μιλάμε για πολύ χρόνο. Πόσο τους πήρε, δύο αιώνες τους πήρε. Δύο αιώνες. Εμείς δεν προλάβουμε δύο αιώνες. Γιατί η άλλη είναι πιο ισχυρή. Άρα... Η Εκκλησία προϋπάρχει 2.000 χρόνια τώρα. Άρα χρειάζεται συμμαχία. Αυτό δεν καταλάβαινες, σου λέω. Χρειάζεται συμμαχία. Δεν γίνεται. Γιατί συμμαχία με το διάλογο θα κάνεις τι. Θα τους πεις τι. Θα σου πούνε τι. Ναι, θα συμφωνήσουν ότι. Δεν μπορεί να συμφωνήσουν. Δεν είναι όλοι το ίδιο. Ναι, δεν είναι το ίδιο. Όλους βάζεις το ίδιο κατά. Δεν μου λες οι παλιωμερολογίτες. Τι. Τι είναι. Τι είναι. Δεν σου λέω ότι είναι η ηγεσία τους. Βλέπεις πως αντιτίθενται σε αρκετά από τα πρόγραμμα της Νέας Τάξης Πραγμάτων. Και. Μας χρησιμεύουν. Από... Εδώ υπάρχει μια σύγχυση. Εγώ δεν είδα κανέναν εθνικό. Εγώ δεν είδα κανέναν εθνικό να διαδηλώνει για τα τσιπάκια. Φωνάζουν οι παλαιομερολογίτες, φωνάζουν. Εναντίον πιανού. Εναντίον αυτού που πιστεύουν. Διότι πιστεύουν στον Αβραάμ και στον Ισαάκ, σταυροκοπεί τον ημέρα στο όνομά του, και την σημεία Νέα Τάξη Πραγμάτων τη φέρνουν αυτοί, ο Αβραάμ και ο Ισαάκ. Καλό ρε, βάλουμε λοιπόν μεταξύ του να συγκρουστούν. Δηλαδή, δεν συγκρούονται, εδώ υπάρχει μια σύγχυση. Χρειάζεται καθόλου. Δεν είναι δυνατόν να φωνάζει σε κάτι το οποίο εσύ πιστεύει και το ενεργοποιεί. Φωνάζει ο Θεός. Αφού το ενεργοποιεί, φωνάζει ο Θεός. Από τα πράγματα. Εάν ξεσηκωθούν όλοι οι χριστιανοί, ας πούμε, κατά της κάρτας του πολίτη που ετοιμάζουν τώρα και επιφέρουν αποτέλεσμα, τι γίνεται εκεί? Δεν φέρουν κανένα αποτέλεσμα. Διότι πολύ απλά το να βγω και να φωνάξω κατά της κάρτας του πολίτη δεν λέει τίποτα από τη στιγμή που υποστηρίζω μια εκκλησία που χρηματικά θα τη φέρει. Μην ξεχνάμε ότι η πανθρησκεία ήδη είναι έτοιμη. Ποια χρηματικά θα τη φέρει? Χρηματοδοτεί. Χρήμα. Αυτό μετράει. Όταν εγώ ενισχύω μια εκκλησία. Και άμα οι οπαδοί έτσι, πάνε και τα σπάνε και γίνεται τη κακομοίρα. Ποιο θα σπάσουν, τι θα σπάσουν. Ό,τι θες. Τι. Μην ξεχνά ότι είναι πορωμένοι το γάμο του Καραγκιόζη. Το γάμο του Καραγκιόζη θα σπάσουν, σου λέει το σύστημα. Εξαρτάται από το πόσο δυναμικά θα κάνουν όλες τις κινητοποιήσεις. Μάλλον δεν έχει καταλάβει το τι σημαίνει εκκλησία. Γι' αυτό μου τα λες αυτά. Εκκλησία δεν σου μιλήσα για εκκλησία. Πάλι εσύ μόνο σου μιλάς. Η εκκλησία, μάλλον πρέπει να καταλάβεις τι σημαίνει εκκλησία. Εκκλησία δεν είναι ένα πραγματάκι το οποίο εντάξει κάποιοι παπάδες που θα κάνουν μια λειτουργία και δεν έχει τίποτα. Εδώ μιλάμε για μια μεγάλο διάλογο. Κουκλέ, ξέρω πολύ καλά τι θα πει εκκλησία. Εδώ μιλάμε για ακραίες καταστάσεις. Ξέρω πολύ καλά τι θα πει εκκλησία. Εγώ σου μιλάω για χριστιανούς, εσύ μου μιλάς για εκκλησία. Όταν ο χριστιανός ενισχύει μια εκκλησία, όσο και να φωνάξει, δεν θα κάνει τίποτα. Είναι σαν να γράψει τους πολίτες. Πρώτα πάνε και ψηφίζουν Γιωργάκη και μετά φωνάζουν. Πάνε και ψηφίζουν Αντωνάκη και μετά φωνάζουν. Τι φωνάζεις?
Πώ το ψήφισε. Τώρα ξυπνήσαν όμως. Τώρα ξυπνήσαν, θα πάνε στον Τσίπρα. Δεν ξυπνήσανε. Προσπαθούμε και εμεί να του ξυπνήσουμε να μην πάνε στον Τσίπρα. Ναι, θα πάνε όμως στον Τσίπρα. Και μετά θα φωνάζουν. Βγες και πες τους να μην. Και μετά θα φωνάζουν πάλι. Το λέω εγώ και μου λέει, α, τι να φωνάζουν. Και τι με αυτό. Και τι με αυτό. Δηλαδή να μην κάνουμε τίποτα. Όχι. Να κάνουμε άλλα συγκεκριμένα πράγματα. Τέλος πάντων, ας πάμε παραπέρα τώρα να πούμε για το 21ο Απριλίου. Κουκλέ, δεν πρόκειται να πείτε ευθεία κάτι τέτοιο, γιατί ό,τι πήγαινε δια της βίας, ό,τι πήγαινε δια της βίας ανετράπη. Στο λέω να το ξέρεις. Δεν τις βίαζε να δει και οι χριστιανοί. Δεν ανατράψαν ποτέ. Έτυχαν αυτοί. Έτυχαν. Τώρα ναι, θα σε αφήσουν οι άλλοι να... Ναι, κοίταξε, πάντα με πόλεμο κάνεις αυτό που είναι να κάνεις, δεν γίνεται. Και είμαστε σε φάση τώρα να βγάλουμε απαγορεύσεις. Ναι. Μόλις τους πεις απαγορεύω την ήπια ο βαπτισμός, θα σε καθαρίσουν τελείως. Το ίδιο ισχύει για με τις τράπεζες, το ίδιο ισχύει για με τους πολιτικούς, το ίδιο ισχύει με τα. Έναν και με κλεπτισμένο τρόπο. Δεν γίνεται χωρίς πόλεμο, δεν γίνεται τίποτα. Ας πάμε τώρα εκεί που ξεκινήσαμε που πελαγοδρόμησαμε αλλού. Όσον αφορά την 21η Απριλίου, όπως είπαμε, ότι αν τα δει κάποιος τα πράγματα από λίγο μια απόσταση, θα δει ότι όταν βγήκε ο Παπαδόπουλος, δεν σκότωσε κανένα. Έριξε δύο σφαλιάρες εκεί πέρα και αυτό ήταν όλο. Πες αυτό που σου είχαν πει για τον Φράγκο, τι τους είχε πει ο Φράγκο όταν ανέλαβαν την εξουσία. Ο Φράγκο, ο γνωστός δικτάτορας που είχε μείνει από το πριν το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο ήτανε και έκατσε μετά από το 70, τόσο έπεσε. Πέθανε. 40 χρόνια έκατσε. Τι τους είπε. Ρώτησε την ηγεσία της 21 Απριλίου 67. Ναι, την πρώτη μέρα πόσους σκοτώσατε. Λέει ο Πατακόσμος συγκεκριμένα, λέει κανένας. Είμαστε δολοφόνοι, λέει. Ναι, κανένας. Και του λέει ο Φράγκο, τότε είστε καταδικασμένοι να αποτύχετε. Γεγονός είναι βέβαια ότι δεν αποτύχανε. Το πήγανε πολύ ωραία. Δηλαδή με μια ηπιότητα. Γιατί ο κόσμος έχει μια λανθασμένη εικόνα ότι ο Παπαδός ήταν ένας κακός και ότι αου. Επιτυχημένος είσαι όταν το φτάνεις μέχρι τέρμα. Θα φτάσουμε το γιατί δεν έφτασε μέχρι το τέρμα. Όταν ξεκινάει μια επανάσταση και βγαίνουν τα άρματα στον δρόμο και δεν ανοίγει μύτη, έτσι, πέρα από κάποιους αριστερούς που θέλουν να το παίξουν μάγκες, που δεν είναι, δύο-τρεις φαλιάρες πέσαν δηλαδή. Λοιπόν. Όχι, έφαγε και κόσμος ξύλο τότε, αλλά με μονομέρειες περιπτώσεις. Κοίτα, βασικά μου έχουν πει άτομα, άνθρωποι που ζήσανε τότε. Υπήρξε εκτελεστικό αποσπάσμα. Βάλε κανένα στον τοίχο να σου πει. Ξέρεις τι γινόντουσα τότε, θα σου πω ποια ήταν τα κακά του τότε. Ήταν ότι δόθηκε αρκετή εξουσία σε χωροφύλακες. Ήταν ο τάδε καμένος χωροφύλακας που είχε φούρκα τον άλλον επειδή ήταν αριστερός, επειδή του είχε πάρει. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και σήμερα. Και τον εκδικεί το τότε. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και σήμερα. Εγώ σου λέω ότι συνέβαινε. Τολμάς εσύ. Που είσαι σε ένα δημόσιο να πεις ότι είσαι εθνικός ή εθνικιστής. Τι να πεις. Ότι είσαι. Μίλησε για Ελλάδα, ρε παιδί μου, να μίλησε για πατρίδα, να μίλησε για θρησκεία. Κοίτα, για τον Μάρξ μπορείς. Για τον Μάρξ μπορείς. Άρα συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Μόνο που τότε που σήμερα που τα κάνουν οι κομμουνιστές ή οι σοσιαλοκομμουνιστές είναι μια χαρά. Τότε που το κάνανε ας πούμε, οι άλλοι ήταν μια. Ήταν κακά. Τέτοια πράγματα συμβαίνουν και σήμερα. Καρμπών όμως. Ποιο τολμάει στη δουλειά του. Ασχέτως αν δεν είναι σοσιαλοκομμουνιστές στη δουλειά, είναι έστω και δεξί. Δεν μου λες άνθρωπο. Τολμάς να μιλήσεις για Ελλάδα. Δεν μου λες άνθρωπο. Γιατί πορώνεσαι. Γιατί πορώνεσαι. Γιατί πορώνομαι. Γιατί δεν πάω. Χαλάρωσε άνθρωπέ μου. Ποιο το ότι να είναι. Ποιο το ότι ήταν. Γεγονός είναι ότι έλαβε δύναμη ο καθένας. Πώς το λένε. Ο κάθε χωροφύλακας καμπέτος. Γεγονός είναι ότι συνέβη αυτό. Έτσι. Και εκδικούν το, ναι, λογικό, ναι, είναι. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και σήμερα όμως. Το ίδιο. Γιατί ποιος σου είπε διαφορετικά. Όχι, δεν είπα ότι είπες διαφορετικά. Απλά το αναφέρω. Λοιπόν, γεγονός είναι ότι ο Φράγκο τους είπε ότι εφόσον δεν σκοτώσατε, κανένα θα αποτύχετε. Γεγονός είναι ότι ο Παπαδόπουλος δεν καθάρισε κανέναν. Μάλλον ο Φράγκο είχε συγκεκριμένο στο μυαλό του δεν του τα έλεγε αυτά. Μάλλον ο Φράγκο, επειδή ήταν ηγέτης ολόκληρης χώρας ευρωπαϊκής, ήξερε τι σχέδια πάνω-κάτω είχαν οι Αμερικάνο-Εβραϊκοί. Οπότε σου λέει, δεν φάγανε κανένα τους πράκτορές τους. Δεν τους βλέπω καλά.
Το παραμύθι ότι τους βάλανε οι Αμερικανοί δεν παίζει. Έχω ανεβάσει τα στοιχεία όλα με βίντεο και που είναι και οι ίδιοι οι Αμερικανοί. Κουρέψαν το κλιμάκιο της CIA επειδή δεν πήρε χαμπάρι τίποτα. Κουρέψαν ποιοι, βάζε υποκειμενά, γιατί θα νομίζουν ότι ο Παπαδόπουλος το κουρέψε. Όχι, ο Παπαδόπουλος. Ο Παπαδόπουλος οι ίδιοι Αμερικάνοι το. Ναι, ο Παπαδόπουλος είναι δυνατόν να κουρέψει το κλιμάκιο της CIA. Έτσι όπως το λες. Όχι, βέβαια. Οι Αμερικανοί. Και τους κουρέψαν όλους επειδή δεν πήρε χαμπάρι τίποτα. Και έχω τον Τάλμποτ σε μια συνέντευξη να λέει. Τι ήταν ο Τάλμποτ? Ο Φιλ Τάλμποτ ήταν πρέσβης. Βέβαια δεν ήταν ο Τάλμποτ ή ο. Κίλι, δεν θυμάμαι πώς ήταν ο Τάλμποτ. Είπε ότι τους παρακολουθούσαν, οι Αμερικανοί τους παρακολουθούσαν. Το 66 είχαν φύγει οι προτεργάτες, τώρα έτσι, Παπαδόπουλος, Μακαράζιος, Πατακός, όλη αυτή η Ελλάδα, είχαν φύγει στη Βόρεια Ελλάδα και χάσαν τα ίχνη τους. Δηλαδή δεν είδαν κινήσεις. Και λέει τώρα ο Αμερικανός ότι από ό,τι φάνηκε εκ των υστέρων ότι μπήκαν σε operation mode. Δηλαδή, σκέψου τώρα μυαλά που είχαν ειδικά ο Παπαδόπουλος που είναι κοφτερό το μυαλό του, ότι ενώ ήξερε ότι λίγο πολύ οι Αμερικάνοι γνωρίζουν πάνω κάτω τι θα συμβεί, μπήκανε. Εντάξει. Οι Αμερικάνοι πήγαν. Η 21η Αυγή πήγε σε operation mode, δηλαδή πήγε σε κρυφή. Πώς το λένε, να μην τους πήραν χαμπάρι ούτε οι Αμερικανοί. Γιατί δεν τους πήραν χαμπάρι. Και όταν βγαίνει, αυτό, και όταν... αυτό δεν μπορώ να καταλάβω πώς επετεύχθη. Που είχαν παντού μπάτια και πολύ κι όμως, πιο πριν. Κι όμως. Μην ξεχνάμε ότι πώς το λένε, η ηγεσία της 21η Αυγή ήταν δουλεύει στην ΕΥΠ, έτσι, ήταν στο κέντρο πληροφοριών. Και ο πόλεμος είναι στην ουσία πληροφορία. Είναι ο πόλεμος. Δεν είναι τα όπλα. Τα όπλα καλά είναι, αλλά είναι εκτελεστικό όργανο. Και δεν μπόρεσε να υποκλέψει ούτε μία πληροφορία ολόκληρη CIA. Κι όμως. Ναι. Ολόκληρη Mossad. Ναι, κι όμως. Αυτό σου λέω ότι μπήκε σε οπέρα όμως δεν σου πήραν χαμπάρι. Και ξαφνικά μια ωραία πρωία πάνε οι Αμερικανοί, ο Τζακ Μόρι. Τζακ Μόρι ήταν ο σταθμάρχης της CIA εδώ πέρα. Φεύγει από την Κηφισιά να πάει προς το κέντρο και τον σταματάνε. Και του λένε δεν πας πουθενά. Σε όλους του λέγανε, δεν το έχει μόνο σε αυτόν. Και ο Τζακ Μόρι, γιατί ρε παιδιά, τι έγινε ρε παιδιά. Έγινε επανάσταση. Και έμεινε κόκαλο ο σταθμός της CIA. Έτσι. Και όλη η πρεσβεία Αμερικανική που ήταν από την Βόρεια. Σήμερα η ΕΥΠ δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Γιατί δεν έχει στελεχωθεί με αξίους ανθρώπους. Ναι, βέβαια. Έχω ένα φίλο ο οποίος ο πατέρας ήταν στην ΕΥΠ και μου λέει ότι τη δεκαετία του 1981 και μετά η ΕΥΠ μετατράπηκε σε κολοχανείο τύπου. Κατιναριό. Ναι, τύπου, πώς το λένε, εφορία ή ΔΕΗ ή ΟΤΕ, ξέρεις, το κολοχανείο του δημοσιοπαλληλίκη, το σοσιαλιστικό δημοσιοπαλληλίκη. Και όπως καταλαβαίνεις, μπήκανε μέσα, χρειαζόταν 10 άτομα, πήρανε 300. Και είδες θυμάσαι που σου διάβασα εκείνα τα ενδιαφέροντα πράγματα που έγραφε στο site. Το πότε καταλήφθηκε η Ιερουσαλήμ. Εγώ δεν σας θέλω αυτά. Το πότε είναι αυτά. Ναι, εγώ σας θέλω αυτά τα τρελά. Σου λέω το λεπτομέρειο. Δηλαδή, ναι, αυτό τι έχει να κάνει με εμάς. Ναι, ναι, επίσημο site τώρα τη ΕΥΠ και να σου λέω ότι η Ελλάδα ξεκινά από 3.000 π.Χ. Άστα αυτό. Εγώ σε ρωτάω το εξής. Χάσε ρε. Ο μινωικός πολιτισμός είναι πολύ νωρίτερα, α πούμε. Ποιος? Ο μινωικός. Από το 3. Όχι. Ναι. 4.200. 4.200. Μηνιακός. Μηνοϊκός. Μιλάμε για μηνιακό. Δεν υπάρχουν μηνοϊκός πολιτισμός 4.200. Με τα χαρακτηριστικά που είχε μετά. Ξεκινάει, όχι. Ναι, ξεκινάει από άνθρωπο, τότε... εγώ είμαι αρχαιολόγος, ξέρω καλύτερα πώς ένα. Ναι. Δεν υπάρχει 4.200 μηνοϊκός πολιτισμός. Και οι αρχαιολόγοι δεν ξέρουν τίποτα από όλα αυτά. Όχι, ξέρουμε καλύτερα από εσάς που το παίζετε έξυπνοι. Δεν υπάρχει μηνοϊκός πολιτισμός. Πολλοί υπάρχει... αρχαιολόγοι σου λένε ότι δεν υπήρξε ποτέ ή υπήρξε το 1500. Υπάρχει ούτε καν μηνιακός. Αυτό που υπάρχει, υπάρχει πελαζικός πολιτισμός. Το 3.000. Το 4.000. Ναι. Το 3.000, ναι. Το 3.000, ναι. Είναι η απαρχή του μηνιακού. Ναι. Και πότε έρχεται ο μηνιακός? Ο μηνιακός πότε αρχίζει? Ναι. 2,5 εκεί πέρα αρχίζει. 2,5. Κάνεις λάθος. Μετά γιατί... παλαιό ανά... το σύμβολο του μηνιακού πολιτισμού ποιο είναι? Τα κέρατα, τα κέρατα καθώς ιώσεως. Εποχή του Ταύρου. Η εποχή του Ταύρου δεν είναι εδώ να κλείνει η εποχή του Ταύρου, να ξεκινάει αυτό να έχει το σύμβολο αυτό. Τι. Το σύμβολο του Ταύρου. Ναι. Η εποχή του Ταύρου. Ναι. Έτσι είναι, από το 4.200
Συν 2000 κάτι χρόνια. Δηλαδή, τι λες, ότι ήταν ο αστερισμός του Ταύρου. Σαφώς. Και επειδή ήταν ο αστερισμός του Ταύρου, θα σαφώς. Το μετρήσουμε από τότε. Σαφώς, σαφώς. Ναι. Τι λες, μωρέ. Ναι. Τα έχεις δει αυτά. Ναι. Το πεις σε κάποιο ιστορικό, θα γελάει. Όχι, δεν, ιστορικό, σε ποιον ιστορικό το πω. Στον καλύτερο, σε όποιον θέλεις. Και στο πιο εθνικιστή ιστορικό, να τα πεις, θα γελάει. Επειδή μπήκαμε στον αστερισμό του Ταύρου, τότε αρχίζει ο περιοδικός πολιτισμός. Είχανε, δεν είχανε φοβερές αστρολογικές γνώσεις. Ένας πολιτισμός. Είχανε, δεν είχανε φοβερές αστρολογικές γνώσεις. Ένας πολιτισμός. Είχανε, δεν είχανε. Χαρακτηρίζεται ανάλογα με τα χαρακτηριστικά που έχει. Είχε κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ο μινωικός πολιτισμός, είτε στην τέχνη, είτε στα γράμματα, είτε στη δομή, τη διοικητική και. Στα γράμματα λίγα ξέρουμε για αυτούς, γιατί δεν θέλουν να αποκρυπτογραφήσουν την γραμμική Α. Λοιπόν, με βάση όλα τα άλλα στοιχεία που βλέπουμε, τον βγάλαμε μινωικό πολιτισμό. Και βγάζουμε και ότι ο πολιτισμός στήρας ήταν μάλλον μινωικός πολιτισμός. Και βγάζουμε ότι και η Φιλιστέη ήταν μινωικός πολιτισμός. Για πριν από κάποια χρονολογία δεν έχουμε αυτά τα στοιχεία. Τώρα τι αστερισμό μου λες εσύ? Τα σύμβολα των αρχαίων δεν ήταν με την εποχή. Τι? Με την εποχή. Αυτό πρώτη φορά που το ακούω, ότι ένα αστερισμό θα καθορίσει τον πολιτισμό του. Δηλαδή, η εποχή του, τι είχαν. Η εποχή του Λέοντα, α πούμε, πότε ήταν. Και ποιο τον έχει. Η Ηρακλή, α πούμε, με το σύμβολο το λιοντάρι. Τι. Μετά τον Ταύρο ήρθε ο Λέων. Δεν είναι χρονολογικά. Πολύ νωρίτερα. Δεν πάει χρονολογικά. Πολύ νωρίτερα ήταν. Ποιο? Η εποχή του Λέοντα είναι πολύ νωρίτερα. Και ποιο πολιτισμό ήταν του Λέοντο? Δεν ξέρω ποιο πολιτισμό ήταν. Το σύμβολο είναι συγκεκριμένο. Α, τα αστέρια. Τα αστέρια άλλα πράγματα διέχουν. Δεν έχουν άλλα πράγματα, είναι συγκεκριμένα πράγματα. Ναι. Ήταν άριστοι γνώστες της αστρονομίας όλοι οι αρχαίοι μας, έτσι. Αλλά πάλι έχουμε ξεφύγει από το θέμα μας. Πάλι φύγαμε. Τι σχέση έχει με το αν ξέρανε αστρονομία το 3000 π.Χ. στην Κρήτη με το αν ήταν μινοήτες? Που εμείς τους βγάλαμε μινοήτες. Εμείς τους βγάλαμε μινοήτες. Ναι. Αυτό είναι δημιουργήμα του Evans, δεν το ξέρεις? Ότι η λέξη μινωικός πολιτισμός είναι δημιουργήμα του Evans. Δεν είναι αυτό που αποκαλούνται μινοήτες. Μίνωες ήταν ο βασιλιάς. Μινοήτες έτσι ονόμασε. Δεν ήταν Μίνος ο βασιλιάς. Δεν το ξέρουμε αν ήταν Μίνος ο βασιλιάς. Αυτό μετά βγήκε. Δεν ξέρουμε τότε πώς ονομάζονταν ο βασιλιάς τους. Εμείς τον ονομάσαμε Μίνωα. Πώς το είναι, αυθαίρετα? Ο Evans. Ναι, ο Evans, αυθαίρετα. Ναι, ναι, αυτά τα έκανε αυθαίρετα ο Evans. Αυτά είναι αυθαιρεσίες του Evans. Εμείς έχουμε φτιάξει αυτόν τον πολιτισμό με αυτό το όνομα. Νομίζω ότι αναφέρεται στην. Πώς το λένε, στην Ιλιάδα. Ποιο? Το Μίνωας. Ναι, όχι μινωικός πολιτισμός. Άρα, δεν ούτε είναι. Μινωική άρα, Κρήτη. Άρα δεν είναι αυτόν. Εσύ μη με τρελαίνεις, να πούμε. Ο Μίνος αναφέρεται ως ένας μυθικός βασιλιάς της Κρήτης. Αναφέρεται στην Ιλιάδα ο Μίνωας. Άρα δεν είναι αυθαιρεσία του. Πώς το λένε, του Evans. Υπήρξε Μίνωας. Η λέξη μινωικός πολιτισμός και ότι ο Μίνος ήταν ο τίτλος του βασιλιά. Πού υπάρχει, για πες μου. Στην Ιλιάδα δεν είπαμε. Ο Μίνος υπάρχει, ένα μυθικό πρόσωπο που ήταν βασιλιάς της Κρήτης και έζησε. Δεν ήταν ο βασιλιάς, ήταν ένας βασιλιάς. Ένας βασιλιάς, Μίνος. Ναι. Και από πού βγαίνει η λέξη μινωικός πολιτισμός? Από το Μίνωα. Ποιος το είπε αυτό? Δηλαδή πριν από αυτόν τι υπήρχε? Μα δεν ξέρουμε τι υπήρχε πριν από αυτόν. Υπήρχε κι άλλος Μίνωας. Μπορεί να υπήρχε κάτι άλλο. Δεν το ξέρω. Αλλά αυτό είναι, είναι υποθέσει. Γι' αυτό σε πάω πάλι στον Evans. Υποθέσει είναι. Δεν είναι υποθέσει, ρε. Υποθέσει είναι. Είναι επειδή υπήρχε ο. Υπήρξε μινωικός πολιτισμός. Επειδή υπήρχε ο Κρής, βασιλιάς Μίνος στη μυθολογία. Γι' αυτό τον λόγο ονόμασε μινωικό πολιτισμό τον πολιτισμό αυτόν που βρήκε ο Evans και η προγενέστερη του. Ο Ιδωμενέας σου πει ήταν εγγονός του Μίνωα. Δεν ήταν μυθικό πρόσωπο. Ούτε ο Ιδωμενέας ούτε ο Μίνωας. Μυθικό πρόσωπο ήταν. Δεν είναι μυθικό πρόσωπο. Μυθικό είναι. Δεν είναι μυθικό. Μυθικό. Γιατί να είναι μυθικό? Αφού βρέθηκε η τρία. Τι βρέθηκε? Η τρία, δεν βρέθηκε. Ο Σλίμα δεν βρήκε την τρία. Μυθικό είναι, μυθική είναι και τρία. Όταν λέω μυθική, δεν εννοώ παραμυθική. Τα μπερδεύει στο μυαλό σου. Ο μύθο κάτι άλλο. Θα μιλήσουμε άλλη φορά. Κωδικοποιημένη ιστορία είναι ο μύθο. Όχι, λάθο. Δεν είναι κωδικοποιημένη ιστορία. Κωδικοποιημένη ιστορία είναι. Είναι κωδικοποιημένη διδασκαλία. Που έχει και σπέρματα ιστορίας. Να το ξεχάσουν κάποιοι ψευτοεθνικιστές που λένε ότι είναι ιστορία η μυθολογία. Η μυθολογία δεν είναι ιστορία. Έχει στοιχεία ιστορίας, αλλά είναι διδασκαλία. Πάνω απ' όλα είναι διδασκαλία. Κωδική είναι. Για να φτιάξουν την κοινωνία είναι.
κωδικοί είναι. Και όχι για να εξιστορήσουν. Ναι, αλλά δεν του ενδιαφέρει εξιστόρηση. Ναι, το ίδιο κάνει και ο Πλάτων. Δεν τον ενδιαφέρει εξιστόρηση, τον ενδιαφέρει να κατασκευάσει ανθρώπους. Ναι, παρόλα αυτά όμως, έχουμε ένα δεδομένο ότι ο Όμηρος μίλησε για τρία, μίλησε για κάποια πρόσωπα, τον είπαν ότι είναι ναι, τρελά. Μιλάμε αυτή τη στιγμή για τον Μήνο. Ναι, δεν η λέξη, η φράση, η όλη σύλληψη, μινωικός πολιτισμός είναι δημιούργημα των νεωτέρων. Υπήρχε ένας κριτικός πολιτισμός που δεν ξέρουμε πώς τον χαρακτηρίζαν αυτοί. Το ίδιο σημαίνει και ξέρεις, με τον μικυναϊκό πολιτισμό. Ε? Δεν υπάρχει μικυναϊκός πολιτισμός, τον φτιάξανε. Μετά, αυτό το φτιάξε ο Σλίμαν. Λογικό με βάση τις Μυκήνες. Ε? Λογικό να το ονομάσει μικυναϊκό πολιτισμό, εφόσον οι Μυκήνες ήταν εκεί πέρα. Λογικό να το ονομάσει μινωικό πολιτισμό, επειδή υπήρχε ο Μήνωας εκεί πέρα. Γιατί, τώρα, γιατί τότε... είναι λογικό. Μυκηναϊκός πολιτισμός ονομάστηκε επειδή βρήκε ότι το μεγαλύτερο κέντρο ήταν οι Μυκήνες. Ναι. Το πιο μεγάλο από τα κέντρα εκεί πέρα. Δεν το λέγανε μυκηναϊκό πολιτισμό. Ήδη πώς αποκαλούσαν τον εαυτό τους. Ξέρεις πώς αυτό αποκαλούνται μάλλον οι Μυκηναίοι. Αχαιοί ή Δαναοί. Είναι πιο ασφαλής η πληροφορία του Ομήρου. Για τους Κρήτες δεν έχουμε πληροφορία. Πώς αυτό ονομαζόντουσαν. Ναι. Είναι πιθανό το Κρίς. Είναι αρκετά πιθανό το Κρίς. Υπάρχει ένα βιβλίο, το είχε γράψει ένας ο δείκτης. Ο δείκτης ο Κρίς. Αυτό είναι υπερμεταγενέστερο. Τι υπερμεταγενέστερο. Τέταρτος αιώνας μετά Χριστόν είναι. Πότε είναι γραμμένο. Όχι, ο δείκτης ο Κρίς ήταν πολεμικός ανταποκριτής μέσα στην Τρία. Ήτανε. Πολεμικός ανταποκριτής μέσα στην Τρία. Και κατέγραφε τα γεγονότα αυτά. Για διάβασε την εισαγωγή του βιβλίου να δεις πότε γράφτηκε αυτό το βιβλίο. Νομίζω ότι γράφει ότι ο ναι. τύπος που το έγραψε αυτά ναι. το είπαν να θαυτεί μαζί με το βιβλίο και θαύτηκε μαζί με το βιβλίο. Τότε. Τότε. Πρώτον δεν γράφανε τότε. Ήτανε όλα προφορικά, ήταν αηδή. Γράφανε μονάχα τα διοικητικά κείμενα. Ένα το κρατούμενο. Αυτός έγραψε. Έγραψε, δεν ξέρω με ποιο τρόπο το γράφαν τότε. Και είπε ότι όταν θα πεθάνω θέλαμε να θάψετε μαζί με αυτό το βιβλίο. Και έτσι βρέθηκε. Και βρέθηκε μετά από 1400 χρόνια, το 1500 χρόνια αυτό το βιβλίο και το κατέγραψε ο άλλος. Τον τάφο του ανοίξανε και είδανε τον τύπο που κρατάει με το βιβλίο αυτό και έτσι ξεκίνησε όλη η ιστορία. Δείκτης ο Κρίς. Πού το βρήκανε. Ναι, δεν ξέρω που το βγάλει, θυμάμαι. Περιττό να σου πω ότι μπες στον τάφο, βάλεις ένα βιβλίο 1500 χρόνια, έχει γίνει βιβλίο και φτερό. Βιβλίο δεν εννοώ με τέτοιο βιβλίο χαρτί. Αλλά τι. Ο τρόπος το φτιάχνανε τότε. Τι? Νομίζω ότι ήταν ξύλο και. Πώς το λένε, και κερί. Και δεν μου λες και πώς το διαβάσανε. Γιατί τότε γράφανε στη γραμμική Β, την οποία δεν την ξέρα τη διαβάζουν. Γραμμική Β, γιατί γράφανε στη γραμμική Β. Στη γραμμική Β γράφανε. Ποιο ήταν αυτό. Δεν έχουμε κείμενα άλλα. Το ότι βρέθηκε ο δίκος Ιφαιστού. Με τη γραμμική συγκεκριμένη. Δεν είναι γραμμική, γραμμική ο δίσκος του. Είναι εικονογράμματα. Ναι. Γραμμική Α. Όχι, δεν είναι γραμμική Α. Είναι εικονογράμματα. Κάθε σύμβολο προφανώς είναι μια λέξη. Μάλλον υπόθεση. Έχει, δεν το ξέρουμε. Α, τι είναι. Δεν είναι συλλαβογραφική. Δεν είναι σύλλαβες. Ο Τσικριτζής έχει βγάλει ολόκληρο βιβλίο. Ναι, για τη γραμμική Α. Ναι. Ναι, όχι για το δίσκο της Φεστού. Το δίσκο της Φεστού. Όχι, δεν έχει το δίσκο της Φεστού. Δεν είναι γραμμική Α ο δίσκος Φεστού. Βέβαια, με τρελάζει, δεν ξέρω τη γραμμική Α. Δεν είναι γραμμική Α. Εσύ τα έχεις μπερδέψει. Μέσα για να την αποκρυπτογράψει του. Τέλο πάντων, θα δούμε σπίτι αυτά. Δεν αποκρυπτογράφει. Καταρχήν, δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να αποκρυπτογραφεί ο δίσκος Φεστού. Γιατί έχουμε ένα μόνο κομμάτι. Αν δεν βρεθεί και κάτι άλλο, ναι. Δεν μπορούσε ο Τσικριτζής με τόσες πινακίδες γραμμικής Α. Και κάτι άλλο. Ο Τσικριτζής δεν την αποκωδικοποίησε τη γραμμική Α. Έκανε προσπαθεί. Μια σοβαρή προσπάθεια. Προσπαθεί, ναι, δεν είπα την αποκωδικοποίησε. Λοιπόν, δεν είναι γραμμική Α καμία σχέση ο δίσκος Φεστού. Δεν ξέρουμε τι είναι. Δεν ξέρουμε καταρχήν αν είναι όντως γλώσσα. Δεν αποκλείεται να είναι ένας μυστικός κώδικας. Όχι, είναι, που ανήκε σε κάποιον. Είναι ολοφάνερο ότι είναι μυστικός κώδικας. Ιερατικός μυστικός κώδικας. Αυτό που πρέπει να καταλάβεις είναι ότι κάθε σύμβολο είναι μια λέξη, δεν είναι μια συλλαβή. Θα μπορούσε να είναι μια έννοια. Ναι, αυτό σου λέω. Η έννοια ή λέξη. Άλλο λέξη, άλλο έννοια. Ναι, η γραμμική Α δεν είναι έτσι. Η γραμμική Α είναι ότι κάθε σύμβολο είναι μια συλλαβή. Καλό. Καταλαβες. Όπως και η γραμμική Β. Είναι συλλαβογραφική. Δεν είναι ιδεόγραμμα. Εικονογραφική, καταλαβες. Ναι. Είναι εξέλιξη της. Έτσι είχαν οι Κρήτες πριν φτιάξουν τη γραμμική Α, παίζανε με εικονογράμματα όπως κάνανε και οι Αιγύπτιοι. Δηλαδή ένα σύμβολο ήταν μια ολόκληρη λέξη, μια ολόκληρη έννοια.
Όπως ήταν στο δίσκο Φεστού δηλαδή. Αυτό λέμε. Αυτό σου λέω ότι είναι ο δίσκο Φεστού. Καμία σχέση όμως είχαμε και Α. Και η Β. Αυτές είναι συλλαβογραφικές. Δηλαδή το κάθε σύμβολο είναι μια συλλαβή. Δηλαδή για να γράψει μια λέξη μπορεί να χρειαστεί 2, 3 και 4 σύμβολα. Καταλαβες. Είναι, είναι ένα σύμβολο είναι μια συλλαβή. Εκεί πέρα ένα σύμβολο είναι μια ολόκληρη λέξη. Κατάλαβες τη διαφορά. Ναι, ναι, ρε, αλλά να το κοιτάξω από το σπίτι. Γιατί... δεν είναι άλλο είναι πράγμα. Είναι άλλο πράγμα ο δίσκος Φεστού. Και δεν πρόκειται ποτέ να τον διαβάσω και κακώς κάθονται και ασχολούνται μαζί του. Στη γραμμική Α πρέπει να επικεντρωθούν. Αν προσπαθήσουν να το λύσουν, πώς θα το λύσουν. Δεν λύνεται, γιατί θέλουμε και άλλα τέτοια. Γραμμική Β, όταν την έπιασε ο Τσάντουικ και ο Βέντρης, είχαν χιλιάδες πινακίδες. Και άλλες πόσες υπήρχαν που ηλίθιος ο Σλίμα τις πέταγε σε σκουπίδια γιατί δεν ήταν εργατέχνης, τέλος πάντων. Λοιπόν, είχε πάρα πολλά, πώς το λένε, δείγματα να παραβάλει. Το ίδιο πρέπει να γίνει και με τη γραμμική Α, αλλά υπάρχει ένα προβληματάκι όμως. Ξέρεις και το προβληματάκι, για να επανέλθουμε σιγά σιγά στα δικά μας, ότι όταν δεν κάνουν, δεν γίνονται ανασκαφές για να βγουν καινούρια δείγματα, δεν έχεις αρκετά δείγματα να παραβάλεις και έτσι δύσκολο να αποκρυπτογραφηθεί. Δεύτερον, όταν ήμουν να σπουδάσω, στην αρχή, όταν σπούδαζα, ήθελα στην αρχή να σπουδάσω προϊστορικές γραφές, ιδίως η γραμμική Α ή η γραμμική Β. Εντάξει, γραμμική Β περισσότερο το πήγαινα. Και όταν είχα μιλήσει με την καθηγήτριά μου, μου λέει: εδώ δεν έχουμε, δεν μπορεί να κάνεις εδώ πέρα, μου λέει, με τέτοιο πτυχιακό πρόγραμμα. Έχει, μου λέει, ένα στην Ισπανία, έχει ένα στην Αγγλία. Ένα στο γάμο του Καραγκιόζη. Για να μάθω τη γραφή των Μυκηναίων ή και των Κρητών, έπρεπε να πάω στην Αγγλία. Λοιπόν, όταν για να. Γιατί εδώ πέρα όχι μόνο δεν έχουμε τμήμα να σε διδάξει. Εδώ είπαμε, στους ελεκομμουνισμούς. Δεν γίνονται και έρευνες. Ναι, αυτό είναι φασιστικά πράγματα τώρα. Δεν γίνονται και έρευνες. Είναι ρατσιστικά τώρα. Να αποδείξεις τώρα εσύ ότι έχουν συμβεί πράγματα και θέματα στην Ελλάδα είναι ρατσιστικό. Πόσες σοβαρές μελέτες έχουν γραφτεί για τη γραμμική Α, ξέρεις? Τίποτα. Τίποτα. Πες μου εσύ, έχουν γραφτεί νομίζεις πολλά της προκοπής εγχειρίδια για τη γραμμική Β. Για τη γραμμική Β, αφού το γραφήθηκε, νομίζω προμπονάς, ο καθηγητής προμπονάς έχει γράψει ένα βιβλίο. Δεν θυμάμαι άλλα. Μα άμα δεν δώσει το κράτος λεφτά και να γίνουν έρευνες, πώς θα γίνει? Δεν γίνεται. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και μπουμπούκια ακαδημαϊκή. Να σου πω, τους είδα. Άστο. Ξέρω όλες. Χειρότερη από εσένα. Και η σκέψη είναι ακόμα χειρότερη και από εσένα. Εκείνη καταλάβει τι γίνεται. Μπορεί να πάει και μπε, θα τα γύρω στο πράγμα. Και σένα, γι' αυτό είμαστε και σένα, γι' αυτό έχουμε πάει κάτι κι άλλο. Star Trek. Ναι. Λοιπόν, για πες μας για τον Παπαδόπουλο. Ναι, κλείσουμε γιατί έχει τελειώσει και σχεδόν η ώρα. Λοιπόν. Αυτή η κακή εικόνα που μας έχουν δώσει είναι λανθασμένη. Δεν έκανε αυτά που θα έπρεπε να κάνει, ίσως. Να πάει για σχετική προδοσία από όλο κόσμο. Να μην τους αφήσει να φύγουν. Και μετά να πηγαίνουν και τον πολεμάγαν έξω. Ο Καραμαλής το έπαιζε έξω. Όχι, πρόσεξε. Και εγώ έτσι νόμιζα στην αρχή. Ο Καραμαλής, ο Παπαδόπουλος, ο Παπανδρέου και όλοι αυτοί ήταν τόσο αδύναμοι την εποχή εκείνη. Ήταν αστείοι. Οπότε σου λέει τώρα αυτή. Άμα τον καθαρίσω, τον κάνω και ήρωα. Ναι, σκατά. Οπότε άσο να φύγει μακριά-μακριά. Έτσι λέει, δεν μπορεί να κάνει κάτι, να μας ενοχλήσει. Τι ξέχασε ο Παπαδόπουλος εκείνη την ώρα? Τον καθαρίζω, με κράζουνε. Μπορεί κάποια τον βγάλουν ήρωα. Τι όμως του διέφυγε? Ότι ο λαός ξεχνάει. Συνεπώς, κάτσε όσο πιο πολύ μπορείς, μετά από 7 χρόνια θα τα έχουν ξεχάσει όλα. Δώσ' τους να φάνε, να έχει ο λαός να τρώει και μετά θα λένε τον Παπανδρέου. Αυτό... Α, εκείνο με την πίπα θα λέγαν όλοι. Εκείνο, αυτό α, το βλέπεις εσύ, επειδή το βλέπεις με το σήμερα. Και εγώ έτσι στην αρχή σκεφτόμουν. Όταν διάβασα αρκετά, μπήκα στην ψυχολογία της εποχής εκείνης. Ναι, αυτό δεν θα πει ότι δεν έκανε λάθος. Στην εποχή εκείνη συμβαίνουν άλλα πράγματα. Αυτό που κάνει τώρα είναι ιστορικός αναγνωρισμός, λέγεται. Συγκρίνεις με το σήμερα, το τότε. Δεν είναι λάθος. Εγώ πάω σύμφωνα με τους νόμους αλήθειας. Όχι, δεν είναι έτσι. Άκουσαμε. Δεν υπάρχει αναχρονισμός. Την εποχή εκείνη, με το που βγαίνουν και στα πράγματα ο Παπαδόπουλος, ο Πατακός και ο Μακαρέζος, είναι παντοδύναμη. Έτσι. Ο Παπανδρέου, που εσύ έχεις την εικόνα τη σημερινή ή την μετέπειτα, ή ο Καραμαλής, αυτά του τσέκεταν. Κλαψούριζαν. Ο Ανδρέας κλαψούριζε όταν τον πιάσανε. Συγγνώμη, ο Καραμαλής είχε διατελέσει πρωθυπουργός. Εκεί. Δεν ήταν τσόντα. Βέβαια, τσόντα μιλάμε για πολύ τσόντα. Κάθονε έξω και έστειλε γραμματάκια για να ρίξει τον Παπαδόπουλο. Του πήρανε τη θέση. Έκανε λάθος λοιπόν ο Παπαδόπουλος. Εκεί να δεις που είναι το θέμα. Ότι
ήταν τόσο καλά στιγμένα όλα που όλα πήγαν ρολόι. Μόνο εκ των έσω θα μπορούσαν να πέσουν. Μόνο εκ των έσω. Δεν μου λες αν τους είχε φάει, ποιους θα στέλνανε μετά. Θα είχαν πρόβλημα. Όχι, ρε, εσύ. Θα είχαν πρόβλημα. Και άλλους, τι νομίζεις, λίγοι είναι. Σήμερα δεν είναι ούτε Παπανδρέου ούτε Καραμαλής. Δεν έχει βρεθεί Αντωνάκης. Μετά θα είναι ο Τσίπρας. Μα τους τρως έναν-έναν. Ναι, καλά, μπράβο σε όλο τον κόσμο. Αν χρειαστεί. Αυτό του είπε ο Φράνκο, αυτό δεν κατάλαβε. Ο πιο εγγυημένος ηγέτης από όλους, ξέρεις ποιος ήταν. Ο καλύτερος ηγέτης, πρότυπο ηγέτη. Άσχετα αν ήταν απάνθρωπος. Ο Στάλιν. Σηκώθηκε τόσο από εκεί που έπρεπε. Σε θέριζε. Ο Στάλιν, το αποτέλεσμα ήταν έκατσε μέχρι τέλους. Τον δηλητηριάσα βέβαια, αλλά έκατσε για τα καλά. Κόβεις, κόβεις, κόβεις. Ο ίδιος ηγέτης, μήπως έπαιρνε εντολές από κάπου αλλού. Εγώ να παίρνει εντολές δεν χρειάζεται, τα βρίσκανε. Καλά. Τα βρίσκανε. Μην βλέπεις τη βιτρίνα. Η βιτρίνα είναι πάντα για τον κόσμο. Και γιατί τον φάγανε. Κάνει, γιατί κάποια στιγμή δεν έκανε αυτό που του είπανε. Αυτό σου λέω, ότι τα βρίσκανε. Δεν έκανε αυτό που του λέγανε, απλά τα βρίσκανε. Ήταν ο Τσόρτσιλ, ο πραγματικός ηγέτης, ή ο Ρούσβελτ, ή ο Στάλιν. Άλλο, μη συγκρίνεις. Τα πρόσωπα που φαίνονται δεν είναι αυτοί που κάνουν κομμάτι. Ο Στέλιν έκανε κουμάντο. Δεν έκανε καθόλου κουμάντο. Το να πάρει τηλέφωνο να πει σκοτώσει αυτόν, εντάξει, δεν κάνει κουμάντο. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάνει κουμάντο. Έτσι. Τον πόλεμο για τον κάνανε, για να μοιράσει τον κόσμο. Ποιο λες, το. Το Β, παγκόσμιο. Τον κάνανε για άλλους λόγους. Να τον μεταμορφώσουν και να τον μοιράσουν. Αυτοί που το χρηματοδοτήσανε, έτσι. Mm-hmm. Πολύ ψηλά. Οι ιδιοκτήτες του χρήματος δηλαδή, ο Ρότσιλντ Ροκφέλλερ, όταν το χρηματοδοτήσανε και χρηματοδοτήσανε και τις δύο πλευρές. Έτσι. Και Ναζί και Σοβιετικούς και όλους, δηλαδή όλοι οι Δυτικούς. Ναι, όλους τους χρηματοδοτήσανε. Είχαν σκοπό να κάνουν το εξής: να πείσουν να εγκαταστήσουν τον ΟΗΕ. Το League of Nations που είχε γίνει νωρίτερα, το οποίο μετονομάστηκε σε ΟΗΕ, ήταν δωρεά του ίδρυμα Ροκφέλλερ, ολοστοιχείως. Το λοιπόν, οποίο ήταν πολύ πιο αδύναμο και δεν τους έκανε. Έπρεπε να πείσουν τον κόσμο όλο να γίνει μέλος του ΟΗΕ. Έτσι, για τις πιο ισχυρές χώρες. Ναι, και να μοιράσουν και τις σφαίρες επιρροής τους. Αυτό είναι μετά. Τα βασικά πράγματα, οι βασικοί λόγοι που έγινε και ο πρώτος και ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος είναι οι εξής. League of Nations, ΟΗΕ. Έτσι. League of Nations ήταν στην αρχή, ΟΗΕ έγινε μετά. Δούνου του, Παγκόσμια Τράπεζα. Αυτό έγινε έτσι. Πολύ μετά. Όχι, δεν είναι καθόλου πιο μετά. Το Δούνου του. Καθόλου. Το Δούνου του πιο μετά. Καθόλου πιο μετά δεν είναι. Και το τρίτο ήταν. Πότε φτιάχτηκε το Δούνου του και η Παγκόσμια Τράπεζα δηλαδή. Έχουν ξεκινήσει πριν τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Απλά δεν το έχουν εγκαθιδρύσει. Το έχουν ξεκινήσει. Δηλαδή μετά το 1945 έχουν εξαπλωθεί στον κόσμο. Ναι, μετά το 1945 πια έχει γίνει δεδομένο. ΟΗΕ, IMF, Παγκόσμια Τράπεζα, στο οικονομικό, έτσι, και στο δικαστικό, το δικαστήριο της Χάγης. Εν ολίγης δηλαδή για να προωθηθεί νέα τάξη πραγμάτων. Ναι, βέβαια. Παγκοσμιοποίηση. Βέβαια. Στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο οι μισοί δεν τεχάπτανε. Απλά βάζα το ποτήρι τες. Ο Ρώσος το ποτήρι, ο Σοβιετικός το ποτήρι της, ο Γερμανός το ποτήρι της, ο Αμερικανός το ποτήρι της. Ο Ρώσος το ποτήρι της μετά βέβαια την επανάσταση των Μπολσεβίκων, έτσι, γιατί πριν δεν μπορούσε. Υπήρχε. Δεν είπα Ρώσος, είπα Σοβιετικός, γι' αυτό τα άλλαξα. Σωστό. Οι Τσάροι ήταν το τελευταίο προπύργιο που δεν χορεύαν τους Σημίτες, τους Εβραίους, έτσι. Και οι Γερμανοεβραίοι, πώς είναι, τραπεζίτες, χρηματοδοτήσανε τους Μπολσεβίκους, χρηματοδοτήσανε καταρχήν τον Μάρξ να φτιάξει αυτή τη θεωρία, έτσι, και τους Μπολσεβίκους. Πιο πριν, αρκετά πιο πριν, τώρα πάμε πιο πριν όμως. Πιο πριν, ναι, σαφώς είναι πιο πριν. Χρηματοδοτούν τον Μάρξ, φτιάχνει μια θεωρία, την οποία την εφαρμόζουν, γιατί δεν γίνονται όλα σε μια μέρα, θέλει χρόνο, έτσι. Μετά χρηματοδοτούν τους Μπολσεβίκους να πέσει ο Τσάρος, η Τσάρη που ήταν κατά των Εβραίων, έτσι, να πέσει το προπύργιο. Καλά, κράτα τα αυτά, θα τα πούμε αργότερο όταν πρέπει. Ναι. Και τέλο πάντων, πάλι φύγαμε αλλού. όχι, εννοώ θα τα. Στη συζήτηση που σχεδιάζουμε. Ναι, το λέω, τελικά, μόνο ολοκλήρωσε με το Γιωργάκη να κλείσουμε τώρα, γιατί ούτω ή άλλω την Κυριακή τελειώνει. Και θα παρακαλέσω, αν υπάρχουν κάποιοι θεωρμοί, μην έχουμε μπαλωτιές έτσι πολλές τώρα αυτή την Κυριακή, γιατί έχουν λυσάξει κι άλλοι. Ούτε σε κηδείες, τίποτα. Εντάξει, αν είναι απομονωμένα κάπου και κάποιοι θέλουν να ψήσουν και κανένα αρνί και να. Θυμάσαι τότε που κάνανε και το γλέντι έτσι εκεί πέρα. Ωραίο, που είχε γίνει τέτοιο. Εντάξει, άμα θέλει κανένα, σας το κάνει. Ναι. Καλά είναι να θυμούνται ότι κάποτε περνάγαμε καλύτερα. Δεν λέω καλά, απλά λίγο καλύτερα. Εντάξει, παράδεισο σε αυτή τη ζωή δεν υπήρξε ποτέ, ούτε θα υπάρξει.
αλλά κάποια νορμάλ πράγματα, βασικά πράγματα. Έκανε έτσι. Και κακά όμως ο Παπαδόπουλος. Έφερε, να μου πεις, δεν το φανταζόταν. Έφερε εδώ πέρα πρώτα για εργατικό προσωπικό τους Πακιστανούς και άνοιξε την τέτοια για τους Πακιστανούς. Όχι, όχι, όχι. Μη, αλλά δεν φανταζόταν ποτέ ότι θα έρθει εδώ το Πακιστάν. Τους έφερε, δουλέψανε, πληρώθηκαν, έφυγαν. Έφυγαν. Βεβαίως. Όχι, μείναν πολύ. Όχι, έφυγαν. Μείναν πολύ. Έφυγαν. Σε πληροφορώ, έχω γνωρίσει και παιδί που Πακιστανός. Ξέρεις ποιοι μείνανε σίγουρα. Αυτοί που παντρεύτηκαν Ελληνίδες. Πώς ήταν αυτοί. Ένας, ενάμισης. Λοιπόν. Έχω γνωρίσει. Αυτό που ήταν ήθελα, χρειάστηκε κάποια κάποιοι στιγμή. Κάποιοι θα πήρανε. Χρειάστηκε πήρανε. Κάποια στιγμή να δουλέψουν εδώ πέρα. Δεν φτάναν οι Έλληνες. Φέραν τους Πακιστανούς, δουλέψανε, πληρώθηκαν, φύγανε. Τώρα μήνα για κανένα δυο, δεν συζητάμε. Κανένα δυο δεν τρέχει τίποτα. Για κανένα δυο δεν είναι το πρόβλημα. Για τους πολλούς είναι το πρόβλημα. Τα κάτι εκατομμύρια που είναι το πρόβλημα. Κανένα δυο δεν τρέχει τίποτα. Νοείς αυτά τα στήφη που μας έχουν φέρει εδώ πέρα με αυτούς τους όμορφους ανθρώπους. Ναι, ναι, τα ωραία αυτιά, τις ωραίες μύτες. Όχι, με συγχωρείτε, που είναι ρατσιστή. Το πρόβλημα είναι ο αριθμός. Προσβάλλουν την αισθητική μου όταν τους βλέπω. Με συγχωρείς. Το πρόβλημα είναι ο αριθμός. Δεν είναι επειδή είναι αλλοδαπή. Είναι ο αριθμός. 1, 2, 3, 10 άτομα δεν τρέχει τίποτα. Τι τα 3, 4, 5, 6 εκατομμύρια έτοτε τρέχει. Τι αριθμός, άνθρωπε, που αυτή τη στιγμή είναι το 1 τρίτο των Ελλήνων. Αυτό σου λέω. Αυτό σου λέω. 5 και 10 άτομα δεν τρέχει τίποτα. Τα 5, 6 εκατομμύρια τρέχει. Έτσι. Γιατί σε λίγο θα αρχίσουν και οι μειονότητες. Το πανηγύρι της μειονότητας, όπως έγινε στο Κόσοβο. Μειονότητα ξεκίνησε και ξαφνικά έγιναν. Το διάβασα τις προάλλες, το ξέρεις ότι οι φίλοι μας. Οι κόκκινοι ξεσηκώνουν σιγά σιγά ότι πεινάνε τάχα μου δίθεν τους ξένους. Όντως τώρα επειδή έκλεισε η κάνουλα, δεν υπάρχουν λεφτά, επειδή είναι πάρα πολλοί εδώ, κάποιοι δεν έχουν να φάνε και αρχίζουν και ξεσηκώνονται αγρίως. Λογικό δεν είναι. Και τους τσιγκλάνε κι άλλο με το βούκεντρο για να ξεσηκωθούν. Ναι, ρε φίλε, αυτό είναι. Δηλαδή, ένα και να κάνουν δύο. Δεν, είναι, δηλαδή, δεν χρειάζεται ιδιαίτερο μυαλό να καταλάβει. Θα αρχίσει τώρα πανικός. Δηλαδή, εγώ πάντως πάρα πολύ θα το χαρώ και θα το θεωρήσω θεία δίκη. Και θα γίνει αναγκαστικά να μπουν στο σπίτι κάποιων αριστερών ξένων υποστηρικτών. Ω, δεν σου λέω μία φορά. Να το κάνουν δύο Κούνδρος. Και τρεις και γίνουν εκτελέσεις. Στον Κούνδρο δεν πήγανε. Ο Κούνδρος ήταν κομμουνιστής. Συγγενής σου είναι. Όχι, δεν είναι κοντής. Ο Κούνδρος ήταν ο Νίκος Κούνδρος, ο σκηνοθέτης. Και μετά άλλαξε γνώμη Άρδιν. Ναι, πώς να μην αλλάξει. Όταν είναι για τον κόλλο των άλλων, δεν τρέχει τίποτα. Όταν είναι και στο δικό του, οπ, έτσι, αλλάξαμε. Έτσι είναι όλοι. Νομίζω και ο τραγουδιστής σου Φακενάκης το είχε πει πολύ ωραία. Όποιος τους θέλει να τους πάρει σπίτι. Όλοι νομίζουν ότι το κακό θα συμβεί σε κάποιον άλλο μακριά. Κάπου, ή ότι δεν συμβαίνει κιόλας. Έτσι. Μπήκαν σπίτι του, λέει, και τους είπε: πάρτε ό,τι θέλετε, ρε παιδί μου. Πάρτε ό,τι λεφτά θέλετε. Και αυτοί πήγαν να τους σκοτώσουν. Και εκεί, όταν έφτασε στο όριο αυτό, ο Κούνδρος τα δει όλα. Και μετά γυρνάει. Τώρα και το γυρνάει και του λέει: μα λέει άλλα μετά. Κάτσε, ρε μεγάλε. Τώρα είπες κάτι. Τόσα χρόνια δηλαδή που μπαίνουν στους άλλους, δεν τρέχει τίποτα. Όταν μπήκαν στο δικό σου. Έτσι. Μα αυτό είναι κομμουνισμός. Αυτοί είναι οι κομμουνιστές. Είχα δει μια εκπομπή, για να ξέρουμε τι λέμε, είχα δει μια εκπομπή. Που έλεγε για τα εγκλήματα που γίνανε μέσα στο 11 και στο 12, γίνανε όλα από αλλοδαπούς. Τι χαρακτηριστικό είχανε. Μπαίνει μέσα ο αλλοδαπός, δένει μάτια και χειροπόδαρα το θύμα, το ληστεύει, το σκοτώνει και φεύγει. Δεύτερη φορά, άλλη περίπτωση, το ίδιο το ίδιο. Εκεί που ο Έλληνας θα έκανε ο ληστής, θα σέδαινε χειροπόδαρα, θα φόραγε. Και φοράγαν και κουκούλα, δεν τους είχαν δει. Ο Έλληνας ο ληστής θα σέδαινε χειροπόδαρα, θα σ' άφηνε εκεί πέρα, θα σε ξάφριζε και θα φεύγε. Οι άλλοι δεν αρκούνται, θέλουν να σε σκοτώσουν. Ναι, ναι, μα εσύ, ότι. Είναι αιμοβόρος λαός. Όλοι εδώ πέρα έχουμε όλους αιμοβόρους λαούς. Στην άκρη του κόσμου δεν τρέχει τίποτα να σκοτώσουν. Όχι, άνθρωπε μου. Όχι, άνθρωπε μου, οι Έλληνες δεν τα κάναν πουθενά αυτά. Απλά έχουμε εδώ πέρα τα χειρότερα όντα που υπάρχουν στον κόσμο. Αυτό μου λες. Το θέμα είναι ότι δεν πρέπει να υπάρχουν ούτε αυτοί ούτε οι άλλοι. Δηλαδή ούτε οι Έλληνες κλέφτες, ούτε οι. Καλά, προφανώς. Όσοι Έλληνες κλέφτες. Εκεί πέρα πρέπει να φτιάξει ολόκληρη την κοινωνία για να μην υπάρχουν Έλληνες κλέφτες. Ο Παπαδόπουλος είχε φτιάξει ολόκληρη την κοινωνία και δεν υπήρχαν κλέφτες. Πώς δεν υπήρχαν. Δεν υπήρχαν. Υπήρχε το ένα εκατοστό από τους σημερινούς. Ποιος τολμούσε να κάνει κάτι. Ξέρεις γιατί. Μου την έχει πει αυτή την κόρα την ιστορία. Καταρχήν, ο κλέφτης πώς βγαίνει. Κλέφτης μπορεί να είναι αυτό. Μου την έχει πει την ιστορία αυτή ο Κώστας, θα σου πω τώρα. Συγγενής του, από το Ρέθυμνο, σηκώνεται και φεύγει. Έτσι, και χάνεται.
Το 68 ήταν νομίζω. Θείος του δουλεύει, είναι μέσα στην ΑΕΠ. Και το βάλανε στοίχημα. Την επόμενη μέρα τον βρήκανε σε μια ερημική παραλία στην Ίω. Γιατί, τι πήγε να κάνει? Δεν έχει σημασία τι πήγε να κάνει. Σημασία έχει ότι τον βρήκανε. Δεν υπήρχαν ούτε GPS τότε, ούτε κινητά τηλέφωνα υπήρχαν τότε, ούτε τίποτα δεν υπήρχε τότε. Δηλαδή, αυτό να σου πω τι. Αν το κράτος θέλει να βρει, βρίσκει. Και σε εποχές που δεν υπήρχαν τα ηλεκτρονικά μέσα. Έτσι. Καταλαβαίνεις, λέμε τώρα, εποχή του 68, να πάρει το πλοίο να πάει στην Ίω. Στο χάος, τίποτα. Σε μια ερημική. Και την άλλη μέρα να τον ευρούνε. Δεν μου λες, κλέφτες γίνονται δύο κατηγορίες ανθρώπων. Οι τεμπέληδες και αυτοί που έχουν βρεθεί στο περιθώριο. Επειδή τα φτωχοί, οτιδήποτε. Λοιπόν, το δεύτερο δεν υπήρχε τότε. Το δεύτερο δεν υπήρχε τότε. Όποιος ήθελε να δουλέψει, δούλευε. Ήθελες να δουλέψεις, έβρισες δουλειά. Σαφώς. Και όχι μόνο έβρισες δουλειά. Συνεπώς, μόνο τεμπέληδες θα γίνονται εγκληματίες. Τα λεφτά που έπαιρνες φτάναν να ζήσεις, να ζήσεις την οικογένειά σου και να πάρεις και σπίτι. Γιατί πόσοι πήραν σπίτια τότε? Τίποτε. Πόσοι πήραν σπίτια τότε? Πολλοί κόσμοι. Η μάνα μου πήρε τότε σπίτι, ξέρεις πώς το πήρε? Τα αγόρασε. Λοιπόν, να καληνυχτήσουμε. Έχει φέρει και γλυκάκια, βλέπουμε εδώ πέρα. Και εμείς θα τα πούμε, θα τα πούμε την επόμενη Πέμπτη. Δεν είπα τίποτα τελικά για τον Παπαδόπουλο. Δεν πειράζει, θα πούμε κάποια λίγα στοιχεία την επόμενη φορά. Και το κλείσουμε γιατί. Μη σου παγώ, ας το τα αφήσω.